Καλώς ήρθατε στο Επιτραπέζουμε. Βρισκόμαστε με μια φανταστική παρέα όλοι εδώ, φίλοι, από την ομάδα του Επιτραπέζουμε στο Facebook Group. Admin, κολλητοί φίλοι, όλοι μεταξύ μας, για να παίξουμε παιχνίδι και να καταγράψουμε και το top 10 των παιχνιδιών του 2020 ή και 21, παιχνίδια που παίξαμε το 22 και το 21 και το 20 και το 1950. Οτιδήποτε θέλει ο καθένας. Δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει. Οπότε θα συζητάμε τα παιχνίδια μας. Θα λέμε όλοι το 10, το αντίστοιχο, μετά το 9 και το καθεξής και θα κάνουμε χαλαρή κουβεντούλα. Εντάξει, λίγο πριν. Αποφασίσει το νούμερο 10 την αλλαγή του χρόνου. Θέλω να βάλω το τάβλι, αλλά με άφησε. Λοιπόν, μια μικρή εισαγωγή ποιοι είμαστε. Δημήτρης. Αλέξανδρος. Βαγγέλης. Βαγγέλης. Δεν ήταν αντίλελος Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε. Θα έχουμε τον γραμματέα της Επιτροπής εδώ, τον Δημήτρη, καταγράφει καταπληκτικά γράμματα με τα στατιστικά μας και τα standings. Ξεκινάμε λοιπόν με το νούμερο. Μην μπερδευτείς, γράψε Βαγγέλης. Ξέρετε που γράψει. Ναι. Να δούμε μετά στο τέλος. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε με το νούμερο 10. Έχουμε πει ότι αν υπάρχει κάποιο crossover σε κάποιο το top 10, ναι, μπορεί να κάνει ό,τι τύπου θόρυβο θέλει. Για να το σηματοδοτήσει. Κακή ιδέα, αλλά μου αρέσει. Πάμε. Εσύ μπορεί να το έχεις. Πολύ σωστά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Με το νούμερο 10, πάμε λοιπόν με τον Αλέξανδρο. Αλέξανδρο, τι είναι το νούμερο 10? Λοιπόν, νούμερο 10, 2022, φέτος δηλαδή. Μοιάζει λίγο tile placement, τα λούβα, Cascadia, κάπως έτσι όπως βάζεις τα πλακίδια. Το scoring μοιάζει πολύ με King Domino. Okay. Έχω δει που έχεις ανεβάσει πολλές φωτογραφίες, που το έχεις παίξει αρκετές φορές στο παιχνίδι. Εγώ πάρε φίλε, αυτό είναι άδικο τώρα. Λοιπόν, Acropolis. Acropolis είναι της Gigamic. Της άρεσε τόσο πολύ, μ' άρεσε αρκετά για να είναι νούμερο 10, αλλά έχει κάποια προβληματάκια, όπως είναι το art. Δεν με ενδιαφέρει τα προβλήματα, ξέρεις τι έχει κάνει το αυτή τη στιγμή. Τι? Είναι το πρώτο παιχνίδι που είπα, θα σταματήσω να παίρνω παιχνίδια και ας μην το πάρω, και το βάζει στο νούμερο 10, δηλαδή. Το ωραίο κομμάτι για μένα ήταν το market, ναι, που μπορείς να κάνεις ένα tile drafting δίνοντας κάποια κυβάκια τα οποία τα έχεις πάρει από πριν, επειδή έχεις καπακώσει κάποια tiles τα οποία είναι τα λεγόμενα, ας πούμε, mines. Mm-hmm. Έχει ένα ωραίο τρόπο σκέψη σε σχέση με ποια θα κάνεις sacrifice, ποια tiles, γιατί θα βάλεις από πάνω κάποια άλλα. Mm-hmm. Και έτσι μπορεί να χάνεις πόντους, αλλά κερδίζεις πόντους βάζοντας κάτι άλλο πάνω. Ωραία, να σου κάνω μια κακή ερώτηση, ας πούμε, ή πουλή. Mm-hmm. Αν δεν ήταν Ακρόπολης και ήταν η γέφυρα του Λονδίνου, ας πούμε, θα το... Λονδόπολης. Θα το έπαιρνες να το παίξεις. Ναι, δεν έχει καμία σημασία. Το ψέξεις δηλαδή καθαρά σαν παιχνίδι πριν, έτσι. Είναι μόνο σαν παιχνίδι, δεν βγάζει καθόλου το θέμα του γενικά. Λιγάκι μόνο στο σκοράρισμα, αλλά μόνο αυτό. Επίσης και είναι κάπως τα σύμβολα. Μερικές φορές, ας πούμε, οι πλατείες, η πλάζα που λέει, δεν ξεχωρίζει τόσο πολύ από τα υπόλοιπα. Και χτίζεται και προς τα πάνω τρισδιάστατα. Ναι, είναι, και σε αυτό το κομμάτι είναι που μοιάζει με τα λούβα. Μερικοί το συγκρίνουν με το King Domino και άλλοι με το Cascadia. Και είδα, αν θυμάμαι καλά, έβγαλε η εταιρεία πρόσφατα official solo variant. Δεν ξέρω αν το. Όχι, δεν το είδα. Ναι. Γιατί ήταν 2-4 πριν, αν δεν κάνω λάθος. Πάντα added bonus στο solo. Ναι. Μερικοί προτιμάνε το Cascadia, αλλά νομίζω είναι κάπως διαφορετικό. Ναι. Το Cascadia εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ απλό, αλλά αυτό που κάνει το pattern building και τα σκοράρια είναι πολύ ωραίο. Περισσότερο θα το σύγκρινα με το King Domino, το Cascadia. Διάρκεια παρτίδας περίπου. Μισή ώρα το πολύ. Κομπλέ, δεν πρέπει, φιλεράκι. Αυτά. Πάλι σε ζημιά θα πούμε. Ωραία. Λοιπόν, ας πω εγώ το δικό μου 10 τώρα. Εγώ τι έχω κάνει, την εξής πατέντα. Έχεις βάλει 16 μέσα, με κάποιο τρόπο. Δεν έβαλα 16, αλλά σε κάθε νούμερο έχω βάλει και το παιχνίδι που δεν μπήκε στη θέση του. Άρα έφτιαξε το πίκο, δηλαδή το ένα. Έχετε δει τον Dark τη σειρά. Και έχει σε διαφορετικό timeline θα μπορούσε να... Όχι, είναι το παιχνίδι που δεν μπήκε στη θέση 10 και το παιχνίδι που έχει μπει στη θέση 10. Αυτό που δεν μπήκε στις 9 δεν πάει στην 9. Όχι, δεν μπορεί να μιλάνε τώρα. Στην 9 είναι άλλο που το σπρώχνει. Εγώ υπολόγιζα ότι θα χωρέσει άλλα 3 με 4. Τελικά έβαλα άλλα 10. Τα μαθηματικά θα κάνω ένα publication και θα τα δημοσιεύσω για να μην είναι τέτοια. Υπάρχει IP αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ξεκινάμε. Στη θέση νούμερο 10 είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπήκε πολύ πρόσφατα στο τραπέζι. Το δοκιμάσαμε πολύ πρόσφατα. Και είναι ένα παιχνίδι το οποίο εκτόπισε για να μπει στη θέση του το Tiletum, τι λες τώρα, το Woodcraft και το Woodcraft και το Terra Codenames. Και καταφέρει να βάλει 40 παιχνίδια μέσα τελικά. Λοιπόν, εκτόπισε και τα τρία. Και για όσους ξέρουν τι παιχνίδια παίζω, το Tiletum το μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι ρε παιδί, αλλά ενώ τι μου αρέσει πάρα πολύ. Tiletum είναι του Τατσίνη και είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το προλάβατε να το δοκιμάσετε. Όχι. Όχι, έχω δει. Είναι από τα παιχνίδια τα οποία έχει, ξέρεις, το χαρακτηριστικό του design, αλλά παίζει πολύ γρήγορα και έχει πολύ ωραία ροή. Το παιχνίδι λοιπόν που μπήκε στη θέση και τα εκτόπισε όλα αυτά, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, είναι το Σαμπίκα. Το οποίο είναι ένα παιχνίδι από τον Germán P. Milan, τον οποίο δεν τον ήξερα, δεν είχα παίξει τίποτα δικό του. Είναι ο σχεδιαστής του Bitoku. Πολλοί έχουν πει ότι. Όσοι έχουν παίξει και τον Bitoku, τους άρεσε το Sabika περισσότερο. Δεν έχω παίξει τον Bitoku ακόμα. Άρα το βάζουμε στη. Ναι, είναι πλέον πολύ ενδιαφέρον. Η εταιρεία που το βγάζει είναι η Londonderry, είναι ισπανική εταιρεία και είναι παιχνίδι για 1-4 παίχτες, περίπου 60-120 λεπτά και πολυπλοκότητα 3,8 στα 5. Είναι αρκετά σύνθετο, δεν είναι δηλαδή εισαγωγικό σε καμία περίπτωση, αλλά δεν είναι από αυτά που καίγεσαι. Είναι ακριβώς τόσο όσο. Τι το κάνει να ξεχωρίζει για μένα, ποιο είναι το χαρακτηριστικό του, το ένα πράγμα που το κάνει να ξεχωρίζει, είναι ότι έχει τριπλό ρόντελ σε ομόκεντρους κύκλους. Δηλαδή είναι ρόντελ, ρόντελ μεσαίο και ρόντελ τριπλό εξωτερικό. Και όχι, δεν είναι Barbarians, το Barbarians τι κάνεις. Παίρνεις ένα action και μπορείς να πας να το βάλεις όπου θέλεις με τον εργάτη σου. Και κάνεις cascade τέλος πάντων μετά. Και κάνεις και rotate τα δαχτυλίδια. Εδώ δεν κάνεις τα δαχτυλίδια, έχεις 4 εργάτες, έναν οι χαρακτήρες τέλος πάντων, την ποιήτρια που είναι για τη μέση μόνο για το εσωτερικό ρόντελ. Έναν που είναι ο έμπορος που είναι για τις συμφωνίες και το χάρτη που παίζει κάτω μόνο στο μεσαίο και άλλους δύο εργάτες που είναι για παραγωγή, ας πούμε, και booth και τα λοιπά που παίζουν στο εξωτερικό. Και τι γίνεται τώρα, πού είναι το ενδιαφέρον, γιατί εμένα τα παιχνίδια με ρόντελ μου αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή, τελευταίο είχα παίξει το Red Cafe, δεν ξέρω αν το έχετε παίξει, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, δεν μπήκε μέσα εδώ. Το Ναβεκαντόρα, ας πούμε, του Γκέτ μου άρεσε πάρα πολύ από τα παλιά τα πρώτα. Ακόμα και τότε ότι Χουάκα είναι ρόντελ, να σκεφτεί ότι όλοι αυτοί να είναι ρόντελ, έτσι. Γιατί μου άρεσε το συγκεκριμένο, γιατί δυσκολεύει πάρα πολύ, γίνεται πολύ σφιχτό. Σκεφτείτε τώρα τετραπλό παιχνίδι, καλά κάνει balance, γιατί κλείνουν θέσεις κτλ. Να έχουν όλοι 4 εργάτες σε αυτά τα ίδια. Δηλαδή, γιατί τι γίνεται, μπορείς να μπει στη θέση του άλλου, αλλά πρέπει να πληρώσεις χρήματα. Οπότε γίνεται πολύ πιο σφιχτό. Και τα χρήματα στο παιχνίδι είναι πολύ δύσκολα. Θεματικά τι κάνουμε, θεματικά υποτίθεται είμαστε η δυναστεία των Ναρσντήρ, αν θυμάμαι καλά, και φτιάχνουμε τους κήπους και τα παλάτια του στον Λόφο Σαμπίκα, στην Αλάμπρα. Αλλά το παιχνίδι. Συνέχισε. Λάθος το πάω. Όχι, όχι. Το παιχνίδι, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να. Σαν θέμα δεν είναι κάτι ότι σκέφτηκε κάτι φοβερό, ξέρεις. Το έχει δει πολλές φορές. Αλλά ο τύπος τι έχει κάνει, έχει συνδυάσει όλους τους μηχανισμούς. Γιατί τώρα εγώ σου είπα και το ρόντελ, αλλά είναι χεύτη γύρω. Έχει πάρα πολλά πράγματα σε όλα τα στοιχεία. Αλλά αυτό που είναι, ρε παιδί μου, στη μέση, γιατί εγώ όταν το είχα δει μου είχε φανεί πολύ αποκρουστικό, γιατί ήταν πολύ, πολύ απλό το ρόντελ. Δηλαδή είχε σύμβολα για να ξεχωρίζει, γιατί σκέψου αν έχει κάτι πολύπλοκο έτσι στο art. Και να έχει 3 ρόντελ θα βλέπει αστεράκια μετά από λίγο. Μάλλον γι' αυτό δηλαδή το έκανε και θα γίνεται και πολύ busy. Και μου είχε φανεί λίγο, λέω, τι χαμένη περιοχή του χάρτη να μην το κάνει κάτι ωραίο εικαστικά. Αλλά ήταν, γιατί τα υπόλοιπα ήταν πολύ όμορφα. Αλλά ήταν όπως έπρεπε. Και γενικά εξαιρετικό παιχνίδι. Αν δεν το έχετε παίξει, το προτείνω. Δεν είναι κάψιμο. Απλά είναι gamers game mid-euro, ας πούμε. Αλλά αυτό το τριπλό ρόντελ είναι. Παιδιά, έπαθα πλάκα, είναι εξαιρετικό. Και ο τύπος μάλλον πρέπει να. Γενικά έχει λίγο μια τέτοια. Γιατί και το Bitoku, το έχεις παίξει το Bitoku. Όχι. Επίσης δεν είναι πολύ καλό. Και αν το δείτε, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Έχει ένα κάρο. Δεν μπήκα να είπαμε. Ναι. Το είπα. Όχι, δεν το είπα αυτό. Αυτό δεν το έχω παίξει, εσύ, δεν μπορώ να το βάλω. Είναι γεμάτο εικονίδια, γεμάτο σύμβολα, έχει dice placement, γίνεται χαμό. Το άρτο μοιάζει με το Bitoku ή. Όχι, όχι, καμία σχέση. Πηγαίνει πιο πολύ προς το Mer, το Silk Road, το έχεις παίξει, τη Offspring Games. Κάτι τέτοιο. Βέβαια αυτό είναι η Ion Tool, αλλά είναι πιο. Οπότε, αυτό είναι το δεκάρι το δικό μου. Προτείνω να το δοκιμάσετε. Κατά 4 δεκάρια. Και πάμε στον Βαγγέλη. Εγώ λοιπόν, το δικό μου δεν ξέρω αν είναι το 22. Δεν πειράζει. Αλλά το έβγαλε η Κάισα το 22. Είναι party game. Εντάξει. Συνδυάζει δύο παιχνίδια τα οποία το ένα μου αρέσει πάρα πολύ, το άλλο έτσι και έτσι. Το ένα είναι το Codenames, το οποίο δεν με τρελαίνει το party game. Εντάξει, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σοβαρό από ότι. Και το δεύτερο είναι το Just One. Λοιπόν, το παιχνίδι. Clover. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το παιχνίδι βγάζει απίστευτο γέλιο για μένα. Δηλαδή, όσες φορές το έχω παίξει, βγαίνοντα κάτι. Όσες φορές ερχόμουν κάτω, όλο αυτό παίζεται. Συνέχεια αυτό παίζεται. Οι συνδυασμοί που βγάζει, συγγνώμη για την έννοια, είναι ηλίθιοι, είναι χαζοί. Δηλαδή, μπορεί να σου βγάζει ανταρκτική περίπτερο. Και θα πρέπει να συνδυάσει τώρα αυτές τις λέξεις με μία μόνο λέξη. Να περιγράψει μάλλον αυτές τις δύο λέξεις σε μία λέξη. Σε κάθε πλευρά λοιπόν δημιουργούνται. Υπάρχουν δύο λέξεις οι οποίες δημιουργούν ένα ζευγάρι και με αυτόν τον τρόπο κάπως πρέπει να τις περιγράψεις τώρα εσύ. Οι καταστάσεις που δημιουργούνται τώρα πάνω στο τραπέζι, γιατί ο ενεργός παίχτης μόλις τις γράψει δεν μπορεί να μιλήσει, κοιτάνε οι άλλοι από πάνω και λέει τώρα. Τι σκέφτεται. Είναι δυνατόν να έχει σκεφτεί τώρα αυτό. Γράφει εκεί. Ναι, τι έχει βάλει το μυαλό του. Βγάζει απίστευτο γέλιο από τις απαντήσεις που δίνουν οι άλλοι παίχτες. Και το περίεργο είναι ότι έχει σκεφτεί κάτι πολύ καλό και μετά δεν έχει ζει πολύ καλά ότι ταιριάζει και με το δίπλα και μπορεί να μπερδευτεί ο άλλο. Και τι γίνεται ο κακό χάμο. Λες, μα πρόσεξε, δεν ταιριάζει από εδώ. Το έχω παίξει. Το έχει παίξει. Η συγκεκριμένη εταιρεία βγάζει γενικά τέτοιου τύπου ωραία party game. Τελευταία έχει σερί νομίζω και με το Just One και με το. Τώρα βγάζει ένα άλλο το οποίο σίγουρα θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά. Που είναι με fun facts, κάπως έτσι λέγεται. Που είναι με κάτι σαν σαρδέλες. Το γράφεις πάλι πάνω. Όχι τις σαρδέλες τις στρατιωτικές. Δεν ξέρω. Δεν το έχω δει. Αλλά γενικά. Πάλι γράφει μαρκαδόρο πάνω για να βγαίνεις και να γράψεις εύκολα. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Γιατί ούτε χαρτάκια έχει, ούτε μπλοκάκια, ούτε τίποτα. Πολύ ωραίο πάρτι είναι, το έχω ξεχάσει εδώ. Σωστός. Αυτό. Ωραία. Το σημειώσες. Το σημειώσες. Μάλιστα. Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ. Θα πήγε αυτός, αφού δεν ξέρει. Από το βρήκες. Ποιο? Το νούμερο 10. Ακόμα όχι, αλλά θα κοιτάει από πίσω. Το νούμερο 10 είναι το Darker Darkest. Λοιπόν, το νούμερο 10 λοιπόν το δικό μου είναι ένα παιχνίδι που κατάφερε να βάλει πολλά τις κατηγορίες που πρέπει αυτή η κατηγορία να κανονικά να έρχεται σε μέγεθος τραπεζιού, να τα καταφέρει να τα βάλει σε ένα μικρό κουτί, είναι από την αγαπημένη μου σειρά. Εντάξει, να μην το πούμε. Δεν χρειάζεται. Ναι. Λοιπόν, Tiny Epic Dungeons. Είναι ένα dungeon crawler στον πυρήνα του, σε ένα κουτάκι το οποίο είναι περίπου τόσο. Συμπυκνωμένο. Ακριβώς. Χρόνος που διαρκεί είναι τόσο όσο. Η δυσκολία του είναι από μεσαία έως πολύ δύσκολη, ανάλογα το συνδυασμό πώς θα ανοίξει το ταμπλό. Οι χαρακτήρες είναι generic. Επειδή μιλάς. Και generic αλλά και ασύμμετρη ταυτόχρονα, ο καθένας έχει τις ιδιαιτερότητες του. Μπορείς να τους έχει character progression δίνοντας το χαρακτήρα σου ουσιαστικά, με εξοπλισμούς και. Γενικότερα κάνει. Και το έχεις κάνει και super duper με τα 3D printing που έχεις κάνει εκεί. Άλλο αυτό. Παλουνούτικο πια έχω κάνει. Λοιπόν, αυτό είναι το νούμερο 10 το δικό μου. Τα Tiny Epic Dungeons. Γενικότερα fanboy της σειράς Tiny Epic. Αλλά το συγκεκριμένο το έκανε πάρα πολύ καλά. Αυτό που έχει κάνει η εταιρεία και το έκανε, συμφωνήσω απόλυτα και στο συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι καταφέρει να σου βγάλει την αίσθηση ενός full game. Γιατί θα μπορούσε να είναι full game. Είναι full game. Όχι, θέλω να σου πω. Και σε διάρκεια. Παιδί μου, ναι, όχι. Συνήθως κρατάνε γύρω στη μια μισή ώρα το παιχνίδι. Αυτό, ναι. Και είναι χορταστικό παιχνίδι. Αλλά θα μπορούσε αν στο είχε μεγάλα component, μεγάλα περιεχόμενα, σε μεγάλο κουτί, με πλαστικές μινιατούρες. Αυτό έχει και μινιατούρες. Δηλαδή, πόσο κατακάνε θα χωρέσανε μέσα. Φύγανε από δεν ξέρω τι μεγάλα tiles κτλ. Θα μπορούσε να το πουλήσει κάποιο σαν ένα full blown up παιχνίδι. Και να το αγοράσει και να αισθάνεσαι ότι πάρει ένα κανονικό φαγητό. Αν θα κάνει blow up όλα τα components, δηλαδή αντί για καρτούλες βάλει styles, αντί για τις μινιατούρες μικρές βάλει πιο μεγάλες. Ναι. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι σε ένα κανονικό κουτί. Ναι, αλλά θα χάσει τη μαγεία αυτή. Όχι, δεν είναι μόνο η μαγεία. Όσε φορές έχω πάει διακοπές καλοκαίρι, έχω μέσα στην βαλίτσα τουλάχιστον 4-5 Tiny Epic. Δεν έχω παίξει αλήθεια. Είναι όλα τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, εμένα αυτό με τριγκάρει πάρα πολύ. Ότι το ένα είναι dungeon crawler, το άλλο είναι pick up and deliver πειρατικό, το άλλο είναι. Τώρα βγάλανε την dungeon με κλίματα, ας πούμε. Tower defense με τα zombies, ας πούμε. Είναι τελείως διαφορετικά, ρε φίλε. Είναι εξαιρετικό αυτό που έχει κάνει ο τύπος. Και περιμένουμε να δούμε το Tiny Epic Commando. Το έχω πει ξανά και ξανά. Πότε θα βγει. Είναι από έναν σχεδιαστή. Δηλαδή, δεν είναι ότι η εταιρεία έχει το brand και είναι διαφορετική αυτή που σχεδιάζουν. Είναι ο σκοτάδι. Και τώρα θα βρούμε ένα σαν κλουέντο. Ναι, αυτό είναι το Tiny Epic Crimes. Τώρα το έχει ξαρτήσει. Και περιμένουμε του Vikings. Τους Vikings, το οποίο είναι area control Vikings. Αυτό που τον κάνει να ξεχωρίσει το συγκεκριμένο είναι ότι κάνει τα παιχνίδια που λες, το Scott Arms, εμένα γιατί μου αρέσει, Και έχει και πολύ ωραία solo, ρε φίλε. Τα έχω παίξει σε όλα τα παιχνίδια του. Ισχύει. Είναι εξαιρετικά. Και το Dinosaur που είναι farming είναι πολύ ωραίο solo. Και το Pirates. Δύσκολο. Πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Το Pirates που είναι pick up and deliver. Δεν ξέρω αν το έχετε παίξει. Έχει action rondel, δηλαδή δεν είναι απλά πα εκεί και δίνει κάτι και τελείωσε. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Κακό δεν τα έχει δοκιμάσει. Το Μέξ που είναι πρόγραμμα. Το μόνο ελάττωμα που βρίσκω είναι στι ίδιε μινιατούρε που θεωρώ ότι είναι ίσως μικρότερες από όσο χρειαζόταν, γιατί και πάλι θα χωρούσαν. Ναι. Νομίζω. Ναι. Ειδικά στα Dinosaurs. Τα μη πλάκια. Α, είναι στα μη πλάκια. Ναι, ισχύει. Αλλά έχουν μέσα και έξτρα κάρτες, πάντα βάζουν και τα min expansion μέσα, βάζουν πολλά. Δηλαδή, εγώ που τα σλιβάρω και όλα, τα έχω σλιβάρει όλα, είναι οριακά, δεν μπαίνει μέσα ούτε τίποτα. Αλλά είναι ξέρετε, έχεις χωρίσει το μη πλάκι έτσι και το άλλο ανάποδα, για να μπορέσουν να κάτσουν, μόνο έτσι. Ωραία. Τέλεια, οπότε έφυγε το 10 μας. Έφυγε το 10. Πάμε λοιπόν στη θέση 9. Νούμερο 9. Ωραία. Ας ξεκινήσει ο Βαγγέλης. Πάμε Βαγγέλη, τι έβαλες 9. Σας αρέσει το Kill Bill. Το Kill Bill. Ναι, ταινία. Quentin αγαπάμε. Λοιπόν. Κι όμως υπάρχει ένα παιχνίδι, νομίζω το ξέρετε, το έχεις παίξει. Ποιο? Το Vengeance. Α, ναι, πολύ ωραίο έτσι. Είναι το Kill Bill ουσιαστικά. Είναι το Kill Bill ουσιαστικά. Λοιπόν, και έρχεται η ίδια, νομίζω είναι η ίδια η εταιρεία. Το Roll and Fight. Το Roll and Fight. Vengeance, το Roll and Fight. Είναι φανταστικό. Λοιπόν, τι το ωραίο έχει. Καταρχάς βγάζει αυτή την αίσθηση του Kill Bill, εντάξει. Μπαίνεις μέσα, έχεις στυλό, τρέχεις. Ακριβώς. Μόνο που το κάνεις τώρα με ένα στυλό και στο ταμπλό. Ναι, ακριβώς. Όχι στυλό, με μαρκαδοράκι. Μαρκαδοράκι, ναι. Είναι και dry erase. Ναι, είναι μεγάλο το ταμπλό, αρκετά. Τα ρίχνει ζάρια. Το ωραίο τώρα, γιατί ξεφεύγει από τα κλασικά roll and ride, ρε παιδί μου, είναι ότι υπάρχει ένα κοινό πουλ ζαριών. Ναι, μεν ξεκινάς με 4, αλλά τι γίνεται, υπάρχει και μια κόντρα μεταξύ των παιχτών να χρησιμοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα ζάρια μπορούν. Δηλαδή, ναι, μεν ρίξεις τα 4 τα αρχικά σου, τα τοποθετείς σε διάφορες θέσεις, αλλά πρέπει να πάρεις και από το πουλ έτσι ώστε να καλύψεις όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις πάνω στο. Πριν τα εξαντλήσουν οι υπόλοιποι. Οπότε γίνεται μια μάχη εκεί τώρα, ποιος θα είναι πιο γρήγορος και γίνεται ένα χάος τώρα. Ναι, αλλά ξέρεις τι, να σου κάνω μια παρένθεση γιατί το έπαιξε το παιχνίδι και μ' άρεσε και εμένα πάρα πολύ. Συνήθως τα real time έχουν το στοιχείο το χαοτικό, δηλαδή ποιος προλάβει, ποιος χτυπήσει το χέρι του, ποιος αρπάξει την κάρτα κτλ. Έχει το να πάρει το ζάρι, αλλά δεν είναι χαοτικό. Ναι, δεν είναι τόσο χαοτικό. Είναι στοχευμένα την προσπάθεια να κάνεις. Δηλαδή θες να πάρεις κόμπο και συγκεκριμένα. Πώς είναι στο Galaxy Tracker που παίρνεις, αλλά δεν θες να πάρεις την πλακία γιατί δεν θα σου μείνει και τέτοιο. Είναι πολύ καλό. Και πολύ ωραία ποιότητα παραγωγής. Φανταστική, ναι. Νομίζω υπάρχουν 2 stand-alone και αν τα συνδυάσεις μπορεί να παίξεις μέχρι 8 παίκτες. Ναι, ακριβώς. Δεν συμποδίζεται να παίζουν 8 ταυτόχρονα. Εντάξει, έχει πολλά, έχει και μινιατούρες. Απλά πρέπει να έχεις πολλούς φίλους, Δημήτρη, άμα δεν έχεις. Εγώ για solo μόνο. Σαν να έχω παίξει. Και solo παίζει. Το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να παίξω, όλα με παίρνει ύπνος. Όχι, εγώ solo δεν είστε καλά. Τα τελευταία χρόνια εγώ solo δεν παίζα τίποτα. Από το COVID και μετά. Ναι. Παίζω περισσότερο solo από όσους ξέρω στον κύκλο μου, όλους είναι συνδυαστικά. Δηλαδή δεν μου κάνει. Έχω τέτοιο. Και το ευχαριστιέμαι κιόλας, δηλαδή δεν είναι. Έχουν φτιάξει και πάρα πολύ τώρα. Όχι, εντάξει, άμα μπορούμε να βρεθούμε και να παίξουμε πάντα θα προτιμήσω. Δεν κάτσω από κάποιο σπίτι να παίξω μόνος μου. Αλλά ποια είναι η πιθανότητα τώρα να μπορούμε πάντα να παίξουμε αυτό που θέλουμε, κάθε φορά να έχουμε να κάνουμε κτλ. Οπότε. Νούμερο 9, Vengeance, Roll and Fight. Τέλεια, super, ωραίος. Πάμε στο Δημήτρη. Σε μένα. Ναι. Okay. Νούμερο 9 λοιπόν. Ξέρω να πάρω απόφαση γιατί έχω 3-4 εκεί πέρα. Τώρα το φτιάχνεις. Περίπου. Σαν τον άλλον και εσύ. Έχει ανοίξει το BGG και κάνει scroll down. Λοιπόν, αυτό τώρα προβληματίζομαι για το αν μπορώ να βάλω, αν θα ήθελα να βάλω expansion παιχνιδιού. Εγώ ανέβαζα ένα expansion. Δεν θέλω να μάθω τι θα κάνεις. Εσύ πας να κάνεις 41 τώρα. Δεν έχω βάλει. Είναι παιχνίδι που. Ναι, δεν το έπαιξα μόνο το είχα παίξει και από το 21, αλλά με το expansion του ανέβηκε πάρα πολύ. Ξέρω ποιο. Αν έβαλα expansion το ίδιο θα βάζα κι εγώ. Ποιο, που δεν ξέρεις. Είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρεις. Για πες. Το Pantheonist Business, Outer Rim. Όχι. Κι όμως. Και γι' αυτό το λόγο το βάζω στο 9, γιατί το game είναι για πολύ πιο ψηλά αναφορικά όταν top 10 γενικότερα, αλλά μπαίνει στο 9 γιατί είναι μόνο για το expansion. Είναι το Dune. Το Imperium. Ναι. Το Rise of το έχω παίξει το expansion. Θα συμφωνήσω. Δεν το δηλαδή... Μ' άρεσε φανταστικά το Dune και το expansion είχε, το είχε, ενώ είναι καταπληκτικός συνδυασμός του worker placement με το deck building που κάνεις, με τις ασύμμετρες δυνάμεις που έχει ο κάθε χαρακτήρας, με το πώς μπορείς να κυνηγείς το ταμπλό, πώς ξεκλειδώνεις το ταμπλό, πώς ταυτόχρονα κυνηγάς τα ίδια με τους άλλους, αλλά με διαφορετικό τρόπο ενδεχομένως. Όλο αυτό είχε μόνο ένα μικρό, δεν το λες μειονέκτημα, ήταν πολύ καλό το παιχνίδι και στη βάση του. Απλά κάποια στιγμή ένα από τα resources που έχεις, πήγαινες και το πούλεγες για να πάρεις κάτι άλλο, να πάρεις πόντους, ναι. Δηλαδή ουσιαστικά δεν... Τώρα αξιοποιεί και αυτό με διαφορετικό τρόπο. Ήδη αξιοποιήσε σχεδόν τα πάντα το παιχνίδι. Ήδη αξιοποιήσε σχεδόν τα πάντα, τώρα το αξιοποιεί ακόμα καλύτερα, κατά τη γνώμη μου. Το οποίο βέβαια αν το συνδυάσεις και με το expansion που βγήκε, που είχε τις μινιατούρες και τα, τα upgrade components, το παιχνίδι απογειώνεται. Ξαναλέω, σε κανονικές συνθήκες σε top 10 θα ήταν πολύ πιο ψηλά, απλά επειδή είναι λόγω, μπαίνει μέσα εμβόλυμα λόγω expansion, το βάζω στις 9. Ναι. Dune Imperium μαζί με το Rise of X. Και περιμένουμε και το επόμενο. Εγώ το core μόνο που είχα παίξει είχα πάθει πλάκα. Είναι φανταστικό παιχνίδι. Είναι απίστευτο, αλλά δεν έχω προλάβει το expansion. Νομίζω πια δεν παίζεται χωρίς το expansion. Όλοι αυτό έχουν πει, ότι όσοι το παίξουν το expansion. Και είναι καλύτερο ίσως για 3 και 4 παίκτες. Για 2 παίκτες ίσως. Όχι, για 2 δεν προτείνεται. Και τώρα ανακοινώσανε και θα βγει και το επόμενο expansion και Dreadnought upgrade pack και τους κράζουν όλοι γιατί. 4 μινιατουράκια. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε αυτό το νούμερο 9. Οπότε 9 Αλέξανδρος. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρουν. Μερικοί θέλουν να το λένε roll and write, άλλοι flip and write, άλλοι θέλουν να το λένε flip and place. Flip and place. Μ' αρέσουν. Flip and fight. Flip and flight. Flip and flooper. Επίσης, εγώ θα το θεωρήσω. Σαν παιδί του Freeze ακούγεται. Θεωρώ ότι μοιάζει πάρα πολύ με το Trails of Tucana. Αλλά σε πιο έτσι, λίγο πιο heavy version, με περισσότερα πραγματάκια να κάνεις. Είναι το Guild of Merchant Explorers. Το προλάβεις και το παίξες. Ναι. Λένε πάρα πολύ καλά λόγια γι' αυτό. Και αυτό που λες, το αρέσει και σταματάω για να μην μιλάω. Ναι. Το άκουσα και από άλλους, ότι το βάζουν μαζί με flip and write, με roll and write, παρόλο που δεν είναι ούτε flip ούτε roll. Αυτό είναι το μόνο ίσως αρνητικό, είναι ότι δεν μπορείς να καταλάβεις τελικά τι είναι. Δηλαδή, θέλεις να το πεις flip and write, δεν ξέρεις ακριβώς, αλλά κατά τα άλλα όμως πάρα πολύ ευχάριστο στο gameplay. Οι designers αυτό το παιχνίδι έχουν κάνει το Elysium. Καλά, εντάξει. Ναι, και το Chocolate Factory. Αλλά επίσης πολύ ωραίο. Αυτό που μου άρεσε σε αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ οι προσωπικές κάρτες που παίρνεις σε κάθε γύρο. Παίρνεις μία προσωπική κάρτα η οποία σπάει το παιχνίδι. Και φτιάχνεις όλη. Το σπάει ένα επίπεδο ability Marco Polo, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή έχεις ένα ability που αντί για να βάλεις, ξέρω εγώ, ένα κυβάκι, 2 κυβάκια, επειδή σου λένε οι κάρτες πού να βάλεις σε ποια περιοχή τα κυβάκια, ξαφνικά σου λέει η κάρτα γέμισε όλη την περιοχή με κυβάκια, ξέρω εγώ. Μέχρι 4 κυβάκια. Δηλαδή το σπάει αρκετά το παιχνίδι και πια φτιάχνεις τη στρατηγική σου γύρω από αυτές τις κάρτες. Πολύ καλό. Το αρνητικό είναι ότι δεν έχει αρκετό interaction. Ναι, μεν υπάρχουν κάποιοι στόχοι στη μέση του board, αλλά παρόλα αυτά, άμα αρχίζει κάποιος να ξεφεύγει από πόντους, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Και γι' αυτό είναι στο νούμερο 9. Εμένα μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, το περιμένω, το έχω πει όντως, φαντάσου. Γιατί και η συγκεκριμένη εταιρεία γενικά δεν με είχε απογοητεύσει ποτέ σε παιχνίδι. Μπορεί απλά να μ' άρεσε πολύ κάποιο παιχνίδι τη Άντερα και Entertainment Group. Απλά δεν με είχε απογοητεύσει από ότι παιχνίδι είναι αυτό, δεν μ' άρεσε καθόλου. Και έχει και αρκετούς χάρτες επίσης που προσθέτουν παραπάνω δυσκολία. Σε αυτό ξέρετε τι μου φάνηκε. Μου φάνηκε, το έχετε δει πότε το παιχνίδι πώς είναι. Είναι τελείως, είναι μουντό. Δεν γεμίζει καθόλου το μάτι. Και λες, φίλε, το 2022 βγάλαν τέτοιο παιχνίδι, δεν μπορούσαν να βγάλουν κάτι πιο ωραίο. Αλλά από την άλλη, ξέροντας την εταιρεία, είμαι σίγουρος ότι θα παίζει πολύ ωραία παικτικά. Οπότε... Προσθέτει και στο θέμα, ο τρόπος είναι σαν χάρτης. Γι' αυτό είναι μουντό. Σαν καρτόγραφερ και έτσι. Σαν ή το Voyages. Δεν ξέρω αν έχετε δει. Ναι. Και έτσι είναι λίγο πιο μουντό για αυτό το λόγο. Να θυμίζει χάρτη και επίσης για να είναι πιο ξεκάθαρα τα tiles, τα πού να πας και τι να βάλεις. Ναι. Και να μην μπερδεύεσαι στο gameplay. Ναι. Ωραία. Οπότε, πάμε λοιπόν στο 9 το δικό μου. Θα πεις και εσύ. Να μην πω. Λοιπόν, το στο 9. Οποίο 9, το παιχνίδι που δεν μπήκε λοιπόν δεν σε 9. Τα παιχνίδια που δεν μπήκε είναι ένα. Δεν μπήκε το Perseverance, Castaway Chronicle της Mind Class. Το οποίο είναι. Το έχει παίξει. Όχι, δεν το έχω παίξει, αλλά. Έπαιξε και το επεισόδιο 1 και το επεισόδιο 2. Το 2 είναι πιο βαρύ από το 1. Το 1 είναι πιο εύκολο. Είναι υπερπαραγωγή, είναι υπερτούμπανο παιχνίδι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχει το Tower Defense, το Collective Tower Defense, γιατί μπαίνουν οι δεινόσαυροι και προσπαθούν να φτιάχνει εσύ φράκτες κτλ. Για να μην περάσουν και μην σου πάνε τις απικίες κτλ. Έχουμε δει όλοι το Jurassic Park, ξέρουμε ότι δουλεύει. Ναι, ισχύει. Αλλά έχει πολλά πράγματα να κάνει. Δηλαδή, έχει τοποθέτηση των ζαριών που είναι εργάτες, με διαφορετικό τύπο εργάτες, με χίλια δύο πράγματα. Έχει και campaign, το οποίο το campaign άκουσα ότι δεν είναι ωραίο. Αλλά δεν το έβαλα και στη θέση του. Έβαλα ένα άλλο παιχνίδι στο οποίο πάλι έχει γίνει καταστροφή και κακός χαμός. Πάλι το παίξα τελευταία. Μιλάμε, είναι και αυτό το παιχνίδι που έχω παίξει τον τελευταίο μήνα. Φαντάσου. Δεν το έχω παίξει βέβαια. Έχω παίξει τρεις πάρτιδες, δεν το έχω παίξει τόσο πολύ, αλλά ξεκάθαρα το παιχνίδι είναι για πολλά παιχνίδια. Για το Βαγγέλη είναι τρεις πάρτιδες. 50. Τέλος. Ναι. Και το παίξα και με διαφορετικά player count. Μ' άρεσε και με όλα τα player count. Το παιχνίδι το Revive. Το Revive της Aporta Games. Το Aporta Games. Απίστευτο. Ναι, πολύ ωραίο. Είναι τόσο όσο, δηλαδή δεν το λες ελαφρύ, ναι. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις, ναι. Βγάζει τρομερά κόμπους σε κάθε action σου. Ειδικά με τις κάρτες. Σε κάθε action σου, δηλαδή μπορείς πολλά πράγματα να ακολουθείς μέχρι να έρθει η σειρά σου και ποιο είναι το θέμα που μου άρεσε πάρα πολύ. Ότι ενώ φαίνεται το παιχνίδι να έχει downtime, γιατί την ώρα που παίζεις μπορείς να κάνεις αυτό και βάζω και αυτό και αυτή η κάρτα συνδυάζεται με αυτή και κάνω και αυτό. Έχεις μια επιλογή ή μια από τις 5 ενέργειες ή να κάνεις hyper. Όντως παίρνει λίγο χρόνο. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεσαι αυτόν τον χρόνο που σου δίνουν οι άλλοι 2 ή 3 παίκτες για να σκεφτείς τι θα κάνεις εσύ. Δηλαδή, έχει τόσο... μπορείς να κάνεις τόσο πολύπλοκη την ενέργειά σου. Για αυτούς που έχουν ανάλυση παράλυσης που λέμε, είναι καταστροφή το παιχνίδι. Θα βάλουν καπνούς από τα αυτιά. Εντάξει, το Sabika είναι χειρότερο. Χωρίς να είναι βαρύ όμως. Δεν είναι βαρύ παρ' όλα αυτά. Όχι, δεν είναι βαρύ. Κοίτα, η εταιρεία που έχει βγάλει το Santa Maria, το οποίο είναι από τα αγαπημένα παιχνίδια. Γιατί μου αρέσει, ας πούμε, το τοποθέτης πλακιδίων με τη χρήση ζαριών, αυτό το κόμπο που κάνει στον grid κτλ. Γενικά βγάζει παιχνίδια. Και το Magnificent. Βγάζει παιχνίδια τα οποία είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης. Είναι τόσο όσο. Έχει πολύ ζουμί, χωρίς να καίει, ρε παιδί μου, και χωρίς να είναι και δύσκολο να το μάθει κάποιο. Και στη χθεσινή παρτίδα κιόλας, γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ήμασταν στο score track και λέμε πάμε για τριπλό. Και πάμε για final scoring. Κοίτανε. Ένας στο 40, ο άλλος στο 22, ο άλλος στο 34. Μέχρι όταν ξεκινήσαμε να λέμε τα points που είναι τι σκοράρεις κάθε φορά, στο δεύτερο ήμασταν ένας δίπλα στον άλλον. Ναι. Και έτσι, δηλαδή εκεί που έβλεπες και έλεγες run away leader, δηλαδή ο άλλος έχει φύγει, είναι στο 40 ας πούμε και εγώ είμαι στο 13. Να παίζεις τώρα μέχρι το τέλος, να μην ξέρεις. Και ξεκινάει και σου λέει ωραία, τι σκοράρεις από αυτό και ξαφνικά βρίσκεσαι στο 44. Ναι. Δεν είναι βέβαια VP salad, έτσι, δεν είναι... Εντάξει, μαζεύεις από παντού. Μαζεύεις ρε παιδί, αλλά δεν είναι... Υπάρχουν άλλα παιχνίδια που είναι πολύ περισσότερο. Συμφωνώ. Αλλά μου έκανε πολύ θετική εντύπωση το γεγονός ότι το σκορ μαζεύτηκε στο τέλος, εκεί που έβλεπες spread στο score track. Τι θες βγήκε? Δεύτερος. Για αυτό το άρεσε. Δεύτερος σου στείλει. Πρωτάθλημα. Βασικό είναι ότι νίκησα την κομπέλα τελείως. Βαρύ αυτό τώρα με το δει. Πάμε στον επόμενο. Είναι πολύ καλό. Εγώ δεν το έχω παίξει, παίζει να ήταν στο top 10. Θα σου αρέσει το 8. Βασικά για αυτό που δεν το έχετε παίξει, ένα τελευταίο πράγμα να πω, έχει το εξής στοιχείο. Έχει κάρτες οι οποίες είναι multi-use. Αν τις σιλτοτάρεις από πάνω, παίρνεις τα πάνω. Αν τις σιλτοτάρεις από κάτω, παίρνεις τα από κάτω. Οπότε ακόμα και την κάρτα που θα βάλεις, που είναι ένα από τα action, είναι χώρο για το ότι έχεις tech tree τα οποία απλά προχωράς στις σκάκια, σαν να είναι σε track, και μπλέκουν μεταξύ τους τα τέτοια. Και αν φτάσουν και τα δύο σε ένα νούμερο, τότε ξεκλειδώνεις το bonus. Και έχει και το exploration στο χάρτη. Και φαίνεται πολύ ωραίο και το προσωπικό board. Dual board με μηχανή στη μέση. Και το ability είναι διαφορετικό, γιατί έχουν διαφορετικά ability. Και αυτό είναι σημαντικό. Εγώ, α πούμε, στην τελευταία παρτίδα που κέρδισα, τον Άρη, την πρώτη είχα χάσει με 30 πόντους. Στην τελευταία τον κέρδισα. Έπαιξα full με το ability του booster, δηλαδή όσο πήγαινε. Και έκανε payoff με βοήθεια. Είναι λίγο περίεργα το. Ναι, τίποτα έξω δεν πήγαινε. Συνέχισε. Λοιπόν, αυτό είναι το νούμερο 9. Πάμε στο 8. Κατάλαβες τα ζάρια. Ξεκινάμε. Αυτό ωραίο. Τώρα νιώσεις. Το νούμερο 1 θα δείχνουμε τι θα κάνουμε. Σιγά μην γίνει. Λοιπόν, το πετύχεις. Ξεκινάμε με το νούμερο 8. Αλέξανδρε, ποιο είναι το νούμερο 8 σου? Ωραία, λοιπόν. Νούμερο 8. Το ανέφερες για λίγα δευτερόλεπτα πιο πριν. Δεν μπήκε στα. Σε ποια από τα 50 παιχνίδια που είπα, δεν καταλαβαίνω. Κάτσε, το είπε. Χρησιμοποιεί ροντέλ. Α, το κατάλαβα. Και εγώ το όνομα. Του ταιριάζει κιόλα, νομίζω. Είναι το Tiletum. Από τους designers που κάνανε το Marco Polo και τον Τζόλκιν. Σιμώνη Λουτσιάνη και Τασίνη. Φοβερό, φοβερό δίδυμο. Έχει αίσθηση όντως λίγο Μάρκο Πόλο στο ταξίδι. Λίγο Hans Teuttonica έχει, ναι, στο, ειδικά στο area control, να χτίσεις και τα λοιπά. Το ροντέλ θυμίζει λίγο Red Cafe. Και έχει σημασία να έχεις και πατήματα, για να μπορείς από τα πατήματα να φύγεις μακριά. Ακριβώς, ναι. Επομένως, το dice drafting για μένα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, ναι, που πρέπει πάντα, όταν πάρεις κάτι το οποίο είναι με 6, να πάρεις δηλαδή 6 resources, θα έχεις πάρα πολύ αδύναμο action points, δηλαδή θα έχεις μόνο είναι ένα 6 και ένα 7. Αν πάρεις 6 resources, θα έχεις μόνο ένα action point. Πάντα το ανάποδο του ζαριού. Οπότε κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Ακριβώς. Το μόνο αγχωτικό σε αυτό το σημείο, που επίσης ήταν και ωραίο, είναι ότι θα πρέπει για τον κάθε κεντρικό στόχο να έχεις ή να έχεις μείνει σε μια συγκεκριμένη πόλη που γίνεται, ας πούμε, το φεστιβάλ, νομίζω. Ισχύει, να το κάνεις time σωστά. Ή να έχεις αφήσει ένα κτίριο, το οποίο μου θύμισε και λίγο Καστέλ. Δεν ξέρω αν έχετε παίξει Καστέλ. Πρέπει να είσαι στην τοποθεσία αυτή για να κάνεις το φεστιβάλ. Για να μπεις στο φεστιβάλ. Άρα έχει ένα πλανάρισμα. Πρέπει να προσέχεις όλα τα άλλα που κάνεις και αυτό. Βέβαια δεν μπορείς να παίξεις για όλα τα φεστιβάλ. Εγώ είχα παίξει για 3 από τα 4. Δεν γίνεται να παίξεις. Νομίζω κι εγώ περίπου για τόσα στοχεύω. Είναι δύσκολο και για τα 4. Αλλά ότι είναι για τα πανηγύρια, είναι φανερό. Έχει πανηγύρια, έχει φέρ. Πηγαίνει σε φέρ και. Γενικά έχει ένταση όλο το παιχνίδι. Είσαι λιγάκι στη τσίτα. Αλλά πρέπει να αφήσει τίποτα. Και ρέει πάρα πολύ. Ναι, πολύ γρήγορα. Και κάνει ωραία κόμπο με αυτούς που φέρνεις στα κτίρια σου. Δηλαδή μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα τα οποία εκδίδεις μόνο. Ακριβώς. Εμένα μου βγάλε, γιατί οι σχεδιαστές αυτοί και ο Τατσίνι και οι συνδυασμός τους είναι αγαπημένοι μου και εμένα. Μου βγάλε ότι το συγκεκριμένο πρέπει να το προσπαθήσαν να το κάνουν λίγο πιο εύπεπτο, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Είναι εύπεπτο παιχνίδι. Είναι χορταστικό, αλλά πολύ εύπεπτο. Έχει απλούς κανόνες και παρόλα αυτά πρέπει να προσπαθείς για να τα πιέσεις. Το οποίο πάλι στο μάτι δεν σου γεμίζει το μάτι, γιατί βλέπεις λες ένα μισονικό χάρτη άδειο που γεμίζει σιγά σιγά όταν θα βάζεις πράγματα πάνω. Αλλά τουλάχιστον είναι καθαρά τα πάλι, όπως είπα και στο προηγούμενο παιχνίδι, είναι καθαρά τα icons και ότι είναι να πας να βάλεις και τα κτίρια κτλ. Τέλεια. Μ' αρέσει που δεν μπορώ να κοιτάξω τι έχεις βάλει μόνο το 8. Και εγώ το ίδιο σκεφτόμουν. Εγώ τα κρύβω και τα έχω όλα εδώ. Λοιπόν, εσύ τα έχεις βάλει εκεί με ένα δεύτερο. Εγώ έχω βάλει στο κινητό εδώ. Πάμε. Δημήτρη, στη θέση νούμερο 8, τι έχεις βάλει. Στη θέση νούμερο 8. Στη θέση νούμερο 8, λοιπόν, μισό λεπτό να το τσίτσι εδώ πέρα. Ωραία. Πάλι λόγω expansion αναγκαστικά δεν γινότανε, γιατί είναι από τα παιχνίδια που έπαιξα περισσότερο από το 22. Είναι το Reckoners. Με το expansion το Steel Slayer. Το expansion τόσο πολύ. Ναι. Τι έλεγε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι βασισμένο πάνω σε βιβλία. Σάντερσον. Αγαπημένα τα βιβλία. Sci-fi, υπερήρωες, διαφορετικό τελείως το setting, το παιχνίδι είναι πανέμορφο, υπερπαραγωγή. Game Trays είναι η εταιρεία που έφτιαξε, δεν έφτιαξε το tray για το παιχνίδι, έφτιαξε τα player boards, το παιχνίδι το ίδιο σχεδόν. Το πρώτο παιχνίδι, το core game ήταν το πρώτο βιβλίο και ουσιαστικά τα επόμενα δύο βιβλία που ολοκληρώνουν και την τριλογία είναι το expansion. Σ' αρέσει το τα παιχνίδια που βασίζονται σε βιβλία, έτσι. Ναι. Έχουμε το Duars δίπλα ακριβώς εδώ. Γενικότερα, ό,τι υπάρχει θεματολογία. Να κάνουμε spoiler ότι έρχεται βίντεο. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, το συγκεκριμένο παιχνίδι εκτός από υπερπαραγωγή είναι και απλό στον τρόπο που παίζει. Γρήγορο, δηλαδή μπορούν όλοι να παίξουν σχεδόν ταυτόχρονα. Ο μόνος λόγος για να μην παίξεις ταυτόχρονα. Να χάσουν όλοι ταυτόχρονα. Να χάσουν, αλλά είναι δύσκολο. Το expansion βάζει μέσα τα άλλα δύο bosses ουσιαστικά και προσθέτει locations και δύο πόλεις, η οποία κάθε πόλη, γιατί ουσιαστικά παίζεις σε μία πόλη και προσπαθείς να εξαλείψεις τους λοιπούς ήρωες, τους minor heroes, μέχρι να καταφέρεις να νικήσεις τον κεντρικό. Δεν διαφοροποιείται πολύ ως προς αυτό, αλλά αλλάζουν οι πόλεις, δηλαδή οι πόλεις έχουν abilities. Συγκεκριμένα στο δεύτερο βιβλίο είναι μια πόλη η οποία κινείται, η πόλη ολόκληρη, και χάνει το πίσω μέρος της, γιατί αυτό συμπληρώνει και έρχεται από μπροστά και αναδημιουργείται. Αυτό το έχουν κάνει καταπληκτικά σαν μηχανισμό μέσα στο expansion. Είναι πάλι ο ίδιος ο Βίλιαν, ο κεντρικός κακός, πάντα τον αντιμετωπίζεις, έχει κι άλλους. Έχει κι άλλους. Και, και στα βιβλία, δηλαδή ο πρώτος ήταν για το πρώτο βιβλίο, μετά προχωράει το, το θέμα. Πάρα πολύ ωραίο, τρομερή παραγωγή ξανά. Ενδιαφέρον, λοιπόν, νούμερο... θέλω να το παίξουμε το expansion, έχω παίξει μόνο το core, με τρίγκαρες πάλι. 8 το δικό μου. Ωραία, 8 λοιπόν πρώτος, πάμε, μετά, Βαγγέλη. Λοιπόν, κονάκι. Κάτσε να το βρω. Κονάκι, ναι, έχουμε και μικρό. Λοιπόν, 1 κιλό φέτα, όχι αυτό είναι το σπράδυ. Αυτό πήγα πριν και πριν. Λοιπόν, νούμερο 8. Tile placement. Ναι. Τι είναι, τσίρκο νομίζω είναι ή είναι Luna Park. Τέτοιο νομίζω. Fairy Tail, πώς το λέμε. Τέτοια φάση πρέπει. Roller coaster και τέτοια. Θα πω και εγώ ότι εκτόπισε το... Ποιο? Το Planet Unknown. Deduction. Θα σου πω γιατί. Planet Unknown. Το εκτόπισε. Πώς γίνεται αυτό. Το ρόλο που το έπαιξε και το εκτόπισε. Το διδάκτο δεν είναι το πλάνο. Όχι, όχι. Επειδή επειδή δεν το έχω παίξει τόσο πολύ το Planet Unknown. Μου άρεσε πάρα πολύ το Planet Unknown. Λοιπόν, είναι το Tenpenny Packs. Δεν ξέρω να το λέω. Ναι. Thunderbox. Πολύ ωραίο. Θα σου πω γιατί μου άρεσε. Βέβαια είναι πολύ απλό έτσι. Είναι υπερβολικά απλό. Τι τρέδε είναι ο τέτοιο. Ο artwork. Το τρέδε. Κάνει μπαμ. Εντάξει, το artwork είναι φανταστικό, νομίζω είναι από τα ομορφότερα παιχνίδια εκεί έξω. Θα σου πω γιατί το επέλεξα, διότι μ' αρέσουν τα παιχνίδια τα οποία σου προσφέρουν μια διαφορετική εμπειρία, προσθέτουν κάτι φρέσκο ρε παιδί μου. Λοιπόν, τουλάχιστον για μένα. Εδώ τι γίνεται, σου λέει ότι μπορείς, είναι tile placement το παιχνίδι, σου λέει ότι τοποθετείς το πλακίδιό σου, απλά το επόμενο που θα βάλεις δεν θα πρέπει να ακουμπάει σε καμία από τις 4 πλευρές, δηλαδή θα μπορεί να ακουμπάει διαγώνια. Τώρα θα μου πεις σιγά την τέτοια, αλλά ρε φίλε εμένα με ιντριγκάρει αυτό το... σε δυσκολεύεις. Ναι, δηλαδή, ενώ είναι πάρα πολύ αρκετό παιχνίδι. Βέβαια πρέπει να σ' αρέσουν τα παιχνίδια που θες πλακεδία. Και εμένα μου αρέσει πολύ σε μηχανισμό. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Είναι ιδιαίτερα παιχνίδια, δεν αρέσουν σε όλους. Συνήθως στο group μου δεν τρελαίνονται. Παίζουν μόνο επειδή τα παίρνω εγώ. Λοιπόν, έρχεται γενικότερα. Ναι, το ξέρω. Έρχεται ρε παιδί μου αυτό εδώ το πραγματάκι, το ότι σου λέει δεν μπορεί να κουμπάει πλευρά, πρέπει να είναι διαφώνια και σου αλλάζει όλη την οπτική του παιχνιδιού. Γενικότερα αυτές οι μικρές φρέσκες ιδέες, δηλαδή δεν είναι κάτι τρομερό. Όχι, αλλά κάνουν τη διαφορά. Κάνουν τη διαφορά σε κάποια παιχνίδια. Βλέπεις πολλά παιχνίδια κονσέρβερ πλέον. Δηλαδή τα περισσότερα είναι. Καλά, εντάξει, δεν μπορεί να βγει ένα παιχνίδι να είναι κάτι που δεν ξέρει. Να μην έχει τίποτα στο 100% του πουθενά. Συνήθως είναι συνδυασμοί. Α, ναι. Για να δω. Λοιπόν, να πω ένα αρνητικό του. Το αρνητικό του θεωρώ ότι είναι η τιμή του. Ναι, γιατί είναι αμερικάνικη εταιρεία και είναι Thunderbolt. Αυτό που είναι θεωρώ ότι είναι. Βέβαια είναι ποιοτικά τα χαρτιά. Ναι, είναι φανταστική η ποιότητα. Όλα τα πάντα είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Αλλά με αυτά τα λεφτά νομίζω μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι. Με περισσότερο βάθος. Αλλά βγαίνει εύκολα. Συμφωνώ ότι λες, απλά εμένα μου φάνηκε ένα κλικ πιο απλό από ό,τι θα ήθελα. Ναι, συμφωνώ. Γενικά ένα expansion. Όχι, ίσως μπήκα να περιμένω κάτι παραπάνω και ξέρεις ποιο παιχνίδι. Θα βάλω και άλλο παιχνίδι. Γι' αυτό ήθελα να το πω. Ξέρεις ποιο παιχνίδι. Εκτόπισε το. Όχι, δεν εκτόπισε, δεν είναι πουθενά αυτό, αλλά μια και το ανέφερε. Ποιο παιχνίδι μου γέμισε αυτό το κάτι παραπάνω που δεν είχε το Tenpenny Parks. Πάλι από την ίδια εταιρεία. Το Cape May. Ναι. Το παίξες. Δεν το έχω παίξει. Α, είναι για δύο. Όχι, δεν είναι δύο. Δεν είναι ως 4 είναι. Και το έχω παίξει και σε όλο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχεις ρε παιδί μου και καλά θεματικά. Το Cape May είναι σαν να λέμε. Όχι, άλλο λέω. Τι λέμε αντίστοιχα, για τον Άφλιο, ξέρω. Είναι μια περιοχή που είναι όλο. Το είχα κοιτάξει. Όλο βικτωριανά κτίρια, βικτωριανά σπίτια και επιχειρήσεις. Είναι ένα. Ναι, από την εταιρεία είναι. Έχει ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι σαν ο businessman ή businesswoman και κινείται και αγοράζει lots και χτίζει και φτιάχνει είτε cottages είτε shops ξέρω, και τα αναβαθμίζει. Αλλά έχει να κάνει με το placement που είναι ο χαρακτήρας σου. Δηλαδή τον κινείς με κάρτες, παίζεις κάρτες κίνησης. Τον κινείς να το πας σε συγκεκριμένα σημεία και μπορεί να χτίσεις δίπλα αριστερά και δεξιά. Ακούγεται πάρα πολύ απλό έτσι. Αλλά βάζει ωραία στοιχεία μέσα και συνδυαστικά ρε παιδί μου ξέρεις, έχεις επίπεδα που είναι οι πόντοι πολύ χαμηλά, είναι κοντά στη θάλασσα, είναι πιο ακριβά γιατί είναι φιλέτα υποτίθεται, πιο πίσω είναι πιο φτηνά και λιγότερου πολυνίκη. Δεν στο λέω, θα σ' αρέσει πάρα πολύ. Παρόλο που δεν έχει τοποθέτηση πλακεδίων, έχει όμως φανταστική παραγωγή και έχει όλο τρισδιάστατα πλαστικά κτίρια. Οπότε φαίνεται σαν να φτιάξει την πόλη. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κατάφερες και είπες και για άλλο παιχνίδι. Έτσι, χρειάζεται κι άλλο μέσα. Πες όμως για το πραγματικό. Το topic λοιπόν 632 που έχω. Πες για το πραγματικό. Λοιπόν, το πραγματικό μου 8 είναι. Δεν είναι. Τα παρακάτω. Το παιχνίδι που δεν μπήκε στη θέση του είναι θεματικό παιχνίδι. Είναι αυτό θεματικό. Ναι. Και αυτό που δεν μπήκε για τον ίδιο λόγο. Είναι θεματικό που δεν μπήκε Και μπήκε ένα άλλο θεματικό στη θέση. Είναι θεματικό. Λοιπόν, το θεματικό παιχνίδι, full θεματικό που δεν μπήκε, είναι, ο λόγος που δεν μπήκε είναι γιατί δεν το έπαιξα. Έπαιξα πολύ λίγο, θέλω να το παίξω πολύ παραπάνω. Είναι το Vagrantson. Το οποίο είσαι σε ένα τρένο με τρία βαγόνια και προχωράς και προσπαθείς να αντιμετωπίσεις το σενάριο. Αλλά έχει ένα πολύ ωραίο σύστημα με το κενάκια που τραβάτε το κενάκια και κάνουν πολλά πράγματα. Είναι είτε για το πώς κουνούν το AI του πνεύματος. Γιατί υποτίθεται είναι όλοι. Όλοι και καλά, ρε παιδί μου, είναι λίγο τυχοδιώκτες οι χαρακτήρες. Ιδιαίτερη και η θεματολογία του και το άρθρο. Και η παραγωγή του και έχει σταντής, transparent, ακρίλικ, τυπωμένα όμως. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή είναι όλο αυτό μια βρεσκαδούρα. Πολύ ωραία. Είναι νέα μόδα τα ακρίλικ. Ναι, ισχύει. Και είναι και πολύ θεματικό. Έχει πολύ ωραία. Δεν χρειάζεται να ψάξει. Λένε είναι λίγο παράξενο το gameplay. Όχι, εμένα το gameplay ξέρει γιατί μου άρεσε. Ναι, είναι ιδιότροπο, αλλά είναι παράλληλα και. Ρε παιδί μου, καινοτόμο, γιατί τι κάνει ουσιαστικά. Χρησιμοποιείς ένα πογκί που βγάζει πράγματα και να βλέπουμε το τι βγαίνει, τα κουμπώνεις και ουσιαστικά είναι ένα boost του συστήματος το οποίο όταν μπουστάρεται κάνει πράγματα στο παιχνίδι, τρέχει την ιστορία, τρέχει το ενεργειά, το πνεύμα, το κακό προσπαθείς εσύ. Και καλά θεματικά προσπαθείς να κάνεις να βρουν τα πνεύματα την ανθρωπιά τους, ας πούμε. Μια ερώτηση αυτό, γιατί το είχα διαβάσει κάπου και είχα δει και το gameplay. Και όντως, εντάξει, το gameplay βλέπεις ένα σενάριο που παίζει, γιατί είναι campaign. Το γεγονός ότι παίζει στο ίδιο ταμπλό. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Γιατί ουσιαστικά είναι ένα πλέγμα. Ναι. Η ιστορία είναι με την ιστορία, τι κάνει, ποιο πνεύμα είναι, τι προσπαθεί να κάνει, άλλα πράγματα. Είναι... Για πες το πραγματικό. Θα μπορούσε να είναι και το Familiar Tales εκεί, αλλά δεν το έχω παίξει. Έβαλε κι άλλο. Έβαλε κι άλλο. Λοιπόν, το κανονικό μου είναι το My Father's Work. Το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει πολύ, είναι όσοι προλάβανε να το πάρουν από Kickstarter, το δοκιμάσανε. Πάπ το χρησιμοποίησε. Ναι, το χρησιμοποίησε. Μια χαρά είναι. Κοίτα, έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Καταρχήν είναι worker placement. Ουσιαστικά τι είμαστε, είμαστε οι απόγονοι του Frankenstein και έχει το εξής φανταστικό. Ρε παιδί μου, έχει το ταμπλό το οποίο ξεκινάς και ανοίγεις και παίζεις. Και καθώς προχωράς, χτίζεται μια βιβλιοθήκη στην πόλη και ανοίγεις σελίδα. Πώς είναι του Λαοκάτ τα παιχνίδια, αλλά όχι σε adventure, σε worker placement. Αλλάζει πόλη. Και σου δίνει καινούργια πράγματα τοποθέτησης και καινούργια στοιχεία. Και έχει ένα αρνητικό, θα σου πω, μάλλον είναι ο λόγος αυτό. Φοβερή εξέλιξη της ιστορίας, φοβερή. Μηχανιστικά είναι πάρα πολύ ωραία γιατί έχεις τον εσύ ο Ευγενής ή η Ευγενής, ξέρω που στέλνεις και κάνεις κάποια μπίλη σε κάποια τέτοια και έχεις και τους βοηθούς. Και κάνεις action τόσο στην πόλη όσο και στο stage σου. Και όλα αυτά τα κάνεις γιατί, για να κάνεις πειράματα τύπου Frankenstein, ας πούμε, να συνεχίσεις το έργο. Υποτίθεται ότι είναι γενιές, ας πούμε, του μπαμπά σου, your father's work, και να το συνεχίσεις τον πατέρα σου έργο και να το κάνεις, να το δημοσιεύσεις κτλ. Έχει το εξής φοβερό, το οποίο είναι και αρνητικό παράλληλα. Και μάλλον αυτό αναφέρει ο Αλέξανδρος. Έχει πάρα πολύ κείμενο. No. Δηλαδή, έχει tablet ή υπολογιστή. Αυτά είναι καλύτερα να τα παίρνει στην τηλεόραση για μένα, για να είναι μεγάλο και να μην κλείνει. Narration έχει ή το διαβάζει εσύ? Έχει narration. Έχει narration, αλλά όχι όλο. Όχι, δεν είναι όλο. Okay. Δεν ξέρω αν το έχουν γεννήσει τώρα το narration. Γιατί το έπαιξε πριν από κάνα 2 μήνες. Και τι γίνεται, ρε παιδί μου, εμένα που μου αρέσει το fluff, θέλω να διαβάζω fluff, ρε παιδί, δεν το περνάω. Θέλω να ξέρω τι γίνεται, να μου πει ότι φύσηξε ο αέρας και πήρε τα μαλλιά του και δεν ξέρω τι. Ναι, για σόλο είναι πολύ ωραίο. Αλλά τώρα, αν είμαστε εμείς οι 4 και πρέπει εδώ να καθόμαστε και να λέμε πατάω και λέει και πήγε εκεί. Δηλαδή είναι μια ιστορία που θα μπορούσε να τη πει κάποιο σε 5 λεπτά και τη λέει σε 15 λεπτά. Και αφορά μόνο τον ένα παίκτη. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή περιμένει να διαβάσει αυτό. Και σόλο όμω δεν παίζει δυστυχώ. Το θέμα αυτά είναι το εξής, ότι okay, καλό είναι αυτό, αλλά όταν θα πρέπει να το διαβάσει ο ένας και αφορά μόνο αυτόν. Ναι. Τουλάχιστον το να τα ακούει. Όχι, είναι πολύ λίγο το κομμάτι. Το κομμάτι που λέει πάρ' το και δες το εσύ, μπορεί να είναι μια πρόταση μόνο. Και πάλι όμως, το να πρέπει να διαβάσω εγώ για το να. Το κακό είναι, ρε παιδί μου, εγώ τώρα με τα βλαχοαγγλικά μου ή εσύ με τα μπουρτζοαγγλικά σου να κάθεται να διαβάσει και να ακούνε τώρα 3 άτομα, κατάλαβες. Κάτω Μπέρμιγχαμ τα δικά μου. Πάνω. Πώς λένε. Πάνω τέτοιο. Όχι, κατάλαβα να σου πω, παιδί μου, όσο καλά και αγγλικά να ξέρει. Αν δεν είναι native speaker ο άλλος, δεν είναι επαγγελματίας ηθοποιός. Δεν το λέω, κατάλαβα το λέω. Κουράζει να ακούς κάποιον να ακούει να μιλάει. Και μάλιστα δεν είναι ότι το ξέρει το κείμενο, δεν είναι ότι κάνεις, το διαβάζει. Οπότε πρέπει να διαβάσεις μια σελίδα κείμενο και να το ακούνε όλοι και τους μείνει 5 λεπτά από τα 15. Το άλλο το αρνητικό που άκουσα είναι ότι όταν τελειώνει η μια γενιά και πας στην επόμενη, χάνεις αρκετά από αυτά που είχες. Εμένα μ' άρεσε αυτό. Γιατί ξέρεις τι, ουσιαστικά δεν σε αφήνει το παιχνίδι, δεν το σπάει να του μπανιάσεις. Okay. Σου κάνει ένα τσέκ, ρε παιδί μου, σε βάζει πίσω. Δεν σε καταστρέφει. Κάποιος σου αποθαρρύνει πολύ αυτό. Ναι. Δηλαδή, όταν έχεις χτίσει κάτι, έχεις προσπαθήσει να σου βγάλει. Make it count. Κάνε το γύρο σου, να βγάλεις, να πάρεις πολλά και να πας μετά στον επόμενο με τα μισά. Ναι. Θεματικά όμως ξέρεις τι γίνεται. Είναι η επόμενη γενιά. Είναι το παιδί σου συνεχίζει. Ναι, αλλά το έχεις αφήσει κληρονομιά υπότιθεται. Γιατί του έχεις αφήσει κληρονομιά, το πώς εσύ βάφεις. Όχι, εντάξει. Οι κόρες σου θα βάφουν καταπληκτικά επειδή εσύ τους αφήνεις κρυμνομιά. Πώς βάφουνε τον καναπέ. Μπορεί το... Βάφουνε μια τούρε. Λοιπόν, αυτό είναι το νούμερο 8 μου. Πάμε, ποιος είναι υπό 8. Όλοι πάμε. Πάμε στο νούμερο 7, Αλέξανδρε. Α, εγώ. Κάτσε, είπα πρώτος. Αν πω και εγώ μια τελευταία. Πες, λοιπόν, δεν είναι του 22, αλλά έχει κυκλοφορήσει το 22. Ναι, οκ. Λοιπόν, όχι ρε φίλε, το λέω γιατί... Έχω βάλει μόνο 22 παιχνίδια. Δεν μας κυνηγάνε. Έχω βάλει. Συγγνώμη, και εμένα το 22 είναι, το είχε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ξύλο, full ξύλο, πολύ απλό, μισάωρο. Το κατάλαβα. Κοντεύει να κλείσει η εταιρεία βέβαια, αλλά τα έχει. Κοντεύει η εταιρεία. Ναι. Fantasy Pro. Super Fantasy Pro. Το 22 ξεκίνησε retail, έβγαλε retail έκδοση. Τα πούλησε τα δικαιώματα. Τα πήρε η Coolmini. Ναι, Coolmini. Καλό, αλλά ξεχάσατε το μετά. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν ξεχάσατε το. Εντάξει, θεωρώ ότι ήταν πολύ... Ήταν και πολύ καλή τιμή, by the way. Λοιπόν, είναι στα θετικά του. Value for money, ναι. Τρομερή τιμή, νομίζω μπορείς να το βρίσκεστε 35. Ναι, δεν υπάρχει. Η τιμή ήταν με φιγούρες τόσες. Το παιχνίδι βγάζει απίστευτα κόμπους. Νομίζω ότι από τόσο το βγάλει και η Κουμίνη. Ναι, ναι, σίγουρα. Τα ζάρια. Τα ζάρια, το dice pack. Ούτε τίποτα. Λοιπόν, οι χαρακτήρες βγάζουν τρελούς συνδυασμούς. Παίζεις με τρεις, αν παίξεις με άλλους τρεις διαφορετικούς. Ναι, γιατί παίζεις με μάλλον. Είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Είναι η μέρα. Γιατί έχουν τον deck τους. Ο καθένας έχει φέρει τον deck του. Το οποίο το συνδυάζει και έχει ένα deck στο τέλος. Το εξηγείς μέσα σε 5 λεπτά και έχεις. Παίζει σε μισή ώρα, μπορεί να τελειώσει και πιο γρήγορα, άμα όλες κοιμάται. Και έχει πραγματικά μια γεμάτη εμπειρία. Πολύ αλληλεπίδραση, χαμός. Τρομερή, δηλαδή από το πρώτο δευτερόλεπτο έχει ένταση. Επίσης παίζει πολύ καλά και με 4, θα έλεγα. Κομμάτα. Απλά, ναι, απλά κρατάει. Ξέρεις τι, δεν το θεωρώ χαοτικό. Δεν το λέω αρνητικά το χαοτικό. Εννοώ ότι είναι από παντού. Ναι, βλέπεις ότι περισσότερες κάρτες βλέπεις ότι είναι πιο ισχυρές από το να παίζανε δύο παίχτες, δηλαδή τρεις μάλλον χαρακτήρες. Ακριβώς, ναι. Γιατί έχεις 4 και 4. Οπότε μια κάρτα η οποία ας πούμε ρίχνει ξύλο σε όλους γύρω-γύρω, αυτομάτως γίνεται πολύ πιο ισχυρή. Βέβαια χάνεις το ότι κρατάει λίγο παραπάνω. Πόσο παραπάνω μπορεί να κρατήσει, δηλαδή. Από εκεί που είναι θετικό. Λίγο παραπάνω. Ναι, όχι, κάνα δεκά. Ρε παιδί μου, άμα το παίξει. Ξέρει το πόσο γρήγορο είναι. Ναι, δηλαδή μπορεί να παίξει μέσα σε 20 λεπτά, άμα το ξέρουν και οι δύο. Ξαφνικά το 20 λεπτό γίνεται 45 λεπτό, α πούμε. Και λε τώρα τι γίνεται. Εμένα ξέρει τι μ' άρεσε πολύ. Ότι έχει εδώ 5 κάρτε και μπορεί να έχει έναν δίπλα στον άλλον έτοιμο να τον κοπανίσει και να μην έχει κάρτα. Δηλαδή θα μου πείτε ότι είναι τυχαίο ή κακό. Όχι, είναι το timing, ρε παιδί μου. Πρέπει να φροντίσει. Εντάξει, έχει και τα απλά action. Θα έχει σίγουρα στον επόμενο γύρο, δεν είναι ότι θα έχει ποτέ. Αυτό που είπα, έχει τα απλά action. Δηλαδή, μπορεί να ανοίξει. Απλά δεν θα δει πολύ. Θα του ρίξει μια σπαλιά. Ναι, αλλά σκέψου όμω να είναι εκεί, να θέλει ένα να πέσει και να είναι δίπλα και εσύ να μην έχει κάρτα και να είναι μακριά και οι άλλοι, α πούμε. Οπότε δεν μπορεί να κάνουν κάτι άλλο. Λυπάμαι. Είναι ωραίο, το λέγα καλό. Έχασε μάλλον. Λοιπόν, έχασα για την τελευταία. Νούμερο 7. Super Fantasy Brawl Mythic Games. Ωραίο. Πάμε. Μετά, ποιο. Εσύ. Εγώ. Ναι. Στο νούμερο 7, το παιχνίδι που δεν μπήκε είναι το Clash of Culture Monumental Edition. Το οποίο είναι παιχνιδάρα, εξαιρετικό παιχνίδι, κορυφαίο. Δεν μπήκε. Να πούμε τώρα λίγο κάτι ότι πολλά δεν μπήκαν διότι δεν τα έχουμε παίξει. Σίγουρα θα υπάρχουν. Και για πες αυτό που μπήκε. Δεν μπήκε γιατί είναι reprint τώρα. Γι' αυτό δεν μπήκε. Γιατί δεν θεωρώ ότι είναι δίκαιο να μπει ένα παιχνίδι το οποίο το 90% είναι το ίδιο παιχνίδι. Απλά ξέρεις, βάλανε κάτι ακόμα και το κάνανε. Εγώ έκανα μια. Βρήκε τρόπο να βάλει και παιχνίδι από το 90. Είναι παιχνιδάρα, είναι από τα καλύτερα seed game που υπάρχουν είναι το Clash of Culture. Λοιπόν, το παιχνίδι που μπήκε είναι πάλι Forex. Civilization. Forex ή σχεδόν Forex. Forex είναι. Δεν το έχετε παίξει. Κάτσε, φίλε, δεν το έχετε. 100% το έχετε παίξει. Είναι μόνο για το Inner Circle. Το έβγαλα αυτό. Εγώ το παίξα σε έκδοση Kickstarter και τώρα βγήκε στα καταστήματα μόλις. Mosaic. Όχι, θα ήθελα αυτό σίγουρα να το παίξω. Μπορεί να είναι και στο top 10, δεν ξέρω. Έχω πολλές προσδοκίες από αυτό. Λοιπόν, το παιχνίδι που μπήκε στα 7 είναι το Northgard Uncharted Lands. Είναι ένα παιχνίδι Forex που έχει το Exploit, Exterminate, Expand και. Ποιο είναι το άλλο. Το Explore, ναι. Βασίζεται σε ένα video game. Είναι και καλά εποχή Vikings με ένα video game το οποίο πολλοί είναι πολύ φαν. Εγώ δεν είχα ιδέα για το πάρω. Γιατί ξεχωρίζει για μένα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Παίζει 2-5. Είναι παιχνίδι στο οποίο επεκτείνει ουσιαστικά προσθέτοντας πλακίδια το χάρτη. Προσπαθεί να τα φτιάξει με τον ίδιο τρόπο, γιατί περικυκλώνουν διάφορες περιοχές που τις φτιάχνουν και να πάρεις ένα από περιοχών. Αλλά ο βασικός μηχανισμός του παιχνιδιού είναι ένα εξαιρετικά solid, straightforward deck building παιχνίδι. Αλλά όχι με ένα τούμπανο κάρτες να περιμένεις 100 ώρες να σου έρθει η κάρτα, ξέρεις, και να φτιάχνεις. Είναι γρήγορο, fast paced. Και τι κάνεις με τις ενέργειες? Παίζεις ξύλο, εξερευνείς, παίρνεις resources και το καθεξής. Δηλαδή είναι πολύ απλά. Αλλά τα έχουν βάλει να δουλεύουν με ένα πολύ ωραίο τρόπο, με τέτοιο, έτσι ώστε να ρολάρει πολύ το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Δηλαδή τα παιχνίδια φορέξ συνήθως δεν ρολάρουν. Είναι φανταστικά, θέλουν 5 ώρες, ξέρω εγώ, να παίζεις, 6 ώρες, χορταστικά κτλ. Αλλά αυτό εξηγείται εύκολα, ξεκινάς και παίζεις και είναι μπαμ, νερό. Το βρήκα πολύ τίμιο και έχει και 2 expansions, τα οποία δεν τα έχω δοκιμάσει. Βάζει πάρα πολύ. Ήθελα να το μπακάρω, αλλά. Όπως και τίποτε, θα σας αρέσει. Για σένα είναι. Πότε. Όχι, θα βγει τώρα expansion και ξανά και Kickstarter. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ ΦΠΑ και μετά τέτοια. Εντάξει, όχι. Ενώ το παίξουμε και μαζί να το δεις, θα σας αρέσει. Είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει εσένα. Λοιπόν, αυτό είναι το 7 μου. Πάμε. Ωραία. Εγώ. Λοιπόν, τσιτσιτς. Εδώ. Ωραία. Στο 7. Στο 7 θα μπω στο 2. Γιατί είναι ίδια εταιρεία, ίδιο σχεδιαστής. Όχι, βασικά ένα είναι, απλά θα πάρει και το άλλο μαζί του. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι κάποιες εταιρείες είναι δύσκολο πλέον αυτό που λέμε για πρωτότυπη σκέψη. Ναι. Να σχεδιάσει κάτι πρωτότυπο, να βγάλει κάτι καινούριο. Βέβαια, ο συνδυασμός κάποιων πραγμάτων από μόνος του το καθιστά πρωτότυπο. Εξού και το παιχνίδι που θα πω, το αυτό που μπαίνει στη μέση. Ωραία εισαγωγή, με έχεις. Ναι, ιδέες. The Initiative. Εντάξει. Είναι. Δεν μπορώ να πω σχεδόν τίποτα για το παιχνίδι, γιατί δεν είναι όλο spoiler. Μοιάζει πάρα πολύ. Μπορείς να πεις ότι είναι κόμικ παρέα, μοιάζει πάρα πολύ με παιχνίδια τύπου escape room. Τα 5 λαγωνικά, 5 φίλοι, μυστική 7. Ακριβώς, η θεματολογία είναι αυτή. Παίζεις ένα κόμικ μέσα και σε ένα ταμπλό, το οποίο το παιχνίδι είναι πολύ απλό σε κανόνες. Το main game που παίζεις, μια παρέα παιδιών βρίσκει ένα παιχνίδι και βλεκτικά. Και όταν μαζεύονται να παίξουν το παιχνίδι, παίζεις εσύ το παιχνίδι αυτό. Και ταυτόχρονα εξελίσσεται και η ιστορία. Και στην ιστορία αυτή έχει κατασκόπους, έχει puzzle, έχει κρυπτογραφία, δηλαδή έχει πραγματάκια τα οποία βέβαια τα εξηγεί πολύ όμορφα και απλά. Και όταν τελειώσει το campaign του παιχνιδιού, τελειώσει αυτό, εκεί ξεκλειδώνει το metagame. Το οποίο είναι το τελικό παιχνίδι. Το τελικό παιχνίδι, το οποίο τελικό παιχνίδι παίζεις εσύ και προσπαθείς μέσα από αυτό να ξεκλειδώσεις τον τελικό κωδικό, τον οποίο το βρίσκεις μέσα από το site. Είναι. Α, ωραίο. Δηλαδή το παιχνίδι τελειώνει. Βγάλαμε και κάτι τελευταία, κάτι καινούριους κωδικούς ή κάτι τέτοιο. Αυτό είναι για το μετά το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μια και μπήκε αυτό, να βάλουμε δε από δίπλα, γιατί είναι της ίδιας εταιρείας, η οποία πάλι συνδυάζει, ξαναλέω, πολύ ωραία. Θα μπορούσε και αυτό. Και το Voice in My Head. Θα μπορούσε και αυτό πρωτότυπο. Dexterity Area Control. Δηλαδή. Πόσο πια. Δεν αρέσει το Area Control. Όχι καθόλου. Λοιπόν, αλλά αυτό που θα ήθελα να βάλω μέσα είναι το 3000 Candles. Και αυτό με τη σειρά του, ενώ δεν κάνει κάτι ιδιαίτερα. Τελείως διαφορετικό. Συνδυάζει όμως πραγματάκια τα οποία το καθιστούν από μόνο του πρωτότυπο. Πολύ ευχάριστο παιχνίδι. Και πολύ διαφορετικό από το. Κοίτα, 100% πρωτότυπο δεν είναι, γιατί το layering το έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια. Ισχύει. Αλλά. Αυτό, αλλά μαζί με την πλόφα. Ναι. Αυτό μαζί με το I call your bluff. Αυτό το συνδυασμό δεν το έχουμε δει, ναι. Ισχύει. Με το ότι κοιτάζω κάτι και λέω ότι είναι τόσο. Πολύ ωραίο. Αλλά μπορεί και να μην είναι, ή μπορεί να θέλω εγώ να είναι, γιατί αν ισχύει θα πάρω παραπάνω πόντους. Γιατί. Γενικότερα και καλά, και η θεματολογία και η ομορφιά των παιχνιδιών. Οπότε The Initiative. Τέλειος. Στο νούμερο 7. Πάμε. 7. Αλέξανδρε. Πάλι ο άλλος Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης Π. το ανέφερε για μερικά δευτερόλεπτα. Είναι ένα game, το μόνο στη λίστα που έχει βγει στα ελληνικά. Tile placement. Είναι δυστυχώς μια καινούρια έκδοση αυτό το παιχνιδιού με πολύ καλύτερο art. Dexterity, γρηγοράδας. Έλα. Galaxy Tracker. Και φοβερό app επίσης. Ναι. Το Τσβάτι, ο οποίος έχει φτιάξει το Codenames, έχει φτιάξει το Mage Knight και έχει φτιάξει αυτό που είναι τρομερό. Και αυτό δείχνει για μένα το πόσο φανταστικός σχεδιαστής είναι. Δηλαδή τα καταφέρνει τέλεια και σε ένα party game, και σε ένα family plus game και σε ένα gamers game fantasy, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Εγώ το ανακάλυψα φέτος. με την ευκαιρία της επανέκδοσης του λόγω του καινούριου art. Έχουν βάλει μέσα και μερικά εξπασιονάκια. Ναι, ισχύει. Έχουν φτιάξει να είναι και λίγο διαφορετικά τα adventures, δηλαδή να είναι 3 modes τώρα, το οποίο, και έτσι μπορείς να διαλέγεις και πόσο θα κρατάει. Γενικά έχουν, ό,τι έχουν βάλει είναι μόνο. Είναι και το καλύτερο. Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό, έτσι. Είναι απίστευτα κωμικό. Πρώτα απ' όλα, αυτό ορμόμενος από το app, το οποίο είναι εξαιρετικό και το application. Το application είναι και narrative. Σου λέει ότι πας από εδώ, μιλάς με αυτόν, αυτό σου δίνει αυτό, μπορεί να πάρεις το δίπλωμά σου για να ξεπληρώσει το επόμενο. Υποτίθεται ότι ένα από τα. Έχουν καταλήξει ότι το space travel είναι κάτι normal πλέον. Και το colonization σε άλλους πλανήτες. Όχι, δεν τελικά σου περίμενε. Και το colonization σε κάτι άλλους πλανήτες. Απλά υπάρχει ένα ιδιαίτερο θέμα όσον αφορά τα υδραυλικά και τα αποχετευτικά. Αυτό είναι το θέμα του παιχνιδιού. Και ότι για να γίνει αυτό, αποφασίσανε ότι είναι πιο εύκολο να συνθέτουμε τα πλοία μας από σωλήνες και λεκάνες και πιντέδες και να τα πάμε εκεί και να τα πάμε εκεί και να τα χρησιμοποιούμε, γι' αυτό και βγάζεις τα λεφτά. Οπότε αυτό είναι το Galaxy Tracker. Μεταφέρεις υδραυλικά. Τέλειο. Και το γεγονός ότι το πώς διαλύεται το πλοίο που έχει στήσει και τα λεφτά είναι το. Γενικά είναι πολύ. Σαν να το βλέπεις καρτούν εικόνα είναι αυτό. Ναι, πραγματικά. Πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι. Έχουμε ρίξει με τις παρέες μου πάρα πολύ γέλιο. Να κάνουμε ξαφνικά τον οδηγό που αρχίζει να ταρκουνιέται και αρχίζουν να πέφτουν από εδώ και από εκεί πράγματα. Έχει έχει λίγο το randomness. Έχει μικρά έτσι ελαττωματάκια, αλλά κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ, πολύ ευχάριστο. Και δεν έχω παίξει το Space Alert, το έχετε παίξει πάλι που είναι real time? Όχι. Ωραίο. Το real time κομμάτι του The Galaxy Tracker είναι μόνο το στήσι. Μετά έχει το γέλιο. Πάμε στο 6 και δεν έχουμε τέτοιο crossover ακόμα. Δεν έχουμε ρίξει. Ούτε μια σφυρίχτρα. Τίποτα. Πάμε 6. Έλα. Πάμε. Πες εσύ Δημήτρη. Εγώ. Στο 6. Ωραία. Λοιπόν. Στο 6, το παιχνίδι που δεν μπήκε στο 6. Όχι, πάμε, δεν προλάβουμε. Λοιπόν, το 6 για μένα έχει μια θέση όσον αφορά είναι story-driven games. Πολλά από αυτά που έχουμε μέσα είναι story-driven, αυτά είναι καθαρά story-driven. Θα αφήσω απ' έξω. Ευκαιρία να βάλω και εγώ κάτι που. Θα αφήσω απ' έξω το Adventure of Robin Hood. Ναι. Το οποίο είναι απίστευτο. Πολύ. Πάρα πολύ. Ο τρόπος που δουλεύει το ταμπλό, που σηκώνει το ταϊλάκι για να το γυρίσει από την άλλη και να εμφανιστεί κάτι άλλο στην ιστορία. Ο τρόπος που εξελίσσεται η ιστορία, το branching που κάνει το story ανάλογα με τις αποφάσεις που θα πάρει το group. Τέλος πάντων. Και θα μπει λοιπόν στη θέση του. Όχι, στον 6. Αλλά. Λοιπόν, αλλά αυτό που θα μπει στη θέση του αναφέρθηκε οριακά για λίγο. Familiar Tales. Είναι ο συνδυασμός της Playcard. Είναι ο συνδυασμός του Forgotten Waters. Πολύ ωραίο. Πολύ καλό. Ισχύει αυτό το card play με το συνδυάσει τα εικονίδια, είναι φοβερό. Είναι πολύ puzzle. Πρέπει να το σκεφτείς πολύ καλά το πώς θα μπορέσω να συνδυάσω, να παίξω τις abilities που έχουν. Γιατί παίζεις μια κάρτα, αποφασίζεις ποιο action θα κάνεις και αυτό το action πρέπει να το υποστηρίξεις με τα αντίστοιχα σύμβολα. Οπότε θα πρέπει να βάλω ας πούμε 3 και αυτό, ο άλλος που παίζει μαζί μου έχει linked cards που μπορείς να τις συνδυάσεις για να σε βοηθήσει να κάνεις αυτό. Η ιστορία του είναι απίστευτη και το μεγάλο bonus που έχει, και εδώ έρχομαι στο προηγούμενο, στο My Father's Work που μιλήσαμε, είναι ότι όλο είναι με voice actors. Αυτό είναι φοβερό. Δεν διαβάζεις τίποτα, τα ακούς όλα. Διαβάζεις δηλαδή ελάχιστα πραγματάκια τα οποία είναι το κάνει αυτό, όχι το flavor text. Και είναι και ωραίοι actors. Γενικά οι players έχουν πάρα πολύ ωραίο στο πλήρω. Και το story, επειδή όταν τελειώνεις το campaign, γιατί τελείωσε το campaign ολόκληρο. Επειδή αναγκαστικά βλέπεις το main branching πώς θα γινόταν, γιατί ουσιαστικά χωρίζεις τα δύο, θέλω να ξαναπαίξω το campaign από την αρχή μόνο και μόνο για να κάνω άλλες αποφάσεις για να πάω από την άλλη μεριά. Γιατί είναι τόσο μεγάλη διαφορά και τόσο διαφορετικό το gameplay. Δηλαδή είναι τρομερό. Δεν έχει καμία σχέση να πούμε με staff tables και άλλους μηχανισμούς. Θεματολογικά ενδεχομένως, γιατί υποτίθεται ότι είναι ένα group από familiars μαύρων. Σαν μηχανισμοί όμως είναι διαφορετικοί. Είναι διαφορετικοί. Σαν familiars μαύρων που έχει πάλι κάρτες. Είναι άλλος, όχι. Το Aftermath θα μπορούσε να το συγκρίνεις με το Staff Fables, πιο ανήλικη, ας πούμε. Ναι. Οπότε για μένα αυτό το νούμερο 6, ωραίος. Familiar Tales. Πάμε, επόμενος, Αλέξανδρε. Πάμε πιο γρήγορα, θα μας βγει τρίωρο το Βαγγέλη. Ένα game που έπαιξα πρόσφατα. Μοιάζει πάρα πολύ με το site, θα το έλεγα ξεπατικοτούρα. Βραζίλ Imperium. Ναι. Δεν το έβαλα γιατί δεν είναι το 22. Θα το έβαζα μέχρι. Ναι, εγώ το έπαιξα. Εγώ τώρα το έπαιξα. Κοίτα. Ναι, είναι μεν το 2021, αλλά εγώ άρχισα να βλέπω να δίνεται... Ήταν η βραζιλιάνικη έκδοση που ήταν το 2021. Δηλαδή η αμερικάνικη και η ευρωπαϊκή τώρα. Ναι, γι' αυτό το λόγο. Σε κάποια πράγματα μπορεί να είναι καλύτερο από το site, σε κάποια όχι τόσο καλό. Δηλαδή, ναι, μεν είναι πιο σφιχτός ο χάρτης, βλέπουμε, έχει λίγο παραπάνω interaction. Φαίνεται να υπάρχουν περισσότεροι λόγοι για να κάνεις exploration, άρα υπάρχει περισσότερη επιβράβευση γι' αυτό. Βοηθάνε και κάρτες, προτρέτα που υπάρχουν για να κάνεις κάποιο engine building, άμα σου κάτσει καλά. Απλώς, το κακό είναι ότι δεν είναι τόσο πολλές αυτές οι κάρτες. Ναι. Δηλαδή θα περίμενα να υπήρχαν περισσότερες. Θα βγει σίγουρα επεκτάσεις, θα βγουν ένα expansion. Είναι πολύ δημοφιλές. Επίσης το art δεν μ' αρέσει. Εμένα μ' άρεσε το art, δεν σ' άρεσε. Ναι. Δεν μ' άρεσε γιατί περίμενα κάτι πιο επικό. Yeah. Για αυτό, για το παιχνίδι που είναι. Έχω, ας πούμε, βλέπω πώς είναι το site, βλέπω πώς είναι το Brazil και βλέπω μια μεγάλη διαφορά. Και επίσης είναι πολύ μικρά τα tiles. Το εικονόγραφι όμως είναι πολύ ωραίο. Το εικονόγραφι είναι ξεκάθαρο. Απλώς είναι και είναι μικρά τα tiles και δεν χωράνε. Μερικές φορές θες να κουβαλήσεις όλο το στρατό και ίσα ίσα χωράει μέσα στο tile. Βγαίνει τώρα το τόμα, να ξέρεις, και solo τόμα. Έχει ήδη solo που είναι puzzle ιδέες και βγαίνει με full AI. Το έλυσε που λέει το μεγαλύτερο. Και έχει μόλις βγει και καινούριος χάρτης για 2 παίκτες. Πού? Online κατασκευαστές. Ναι, το link είναι στο BGG και εύκολα το βρίσκεις. Τέλεια. Super. Πάμε, Βαγγέλη, το 6 σου. Νούμερο 6. Πώς γίνεται η δράκη να είναι τόσο γλυκή. Δεν το περίμενα ποτέ. Ποιο το έπαιξε αυτό το παιχνίδι. Το θες, Το έπαιξα πρόσφατα. Δράκη γλυκή, ποιο. Flamecraft. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, εντάξει, δεν μπορώ να πω και αυτό ότι είναι στην κατηγορία των απλών παιχνιδιών. Έτσι, μπορεί να βγει. Γιατί πρέπει να είναι κανένα super duper για να. Όχι, άμα σ' αρέσει, μπορεί να σκαλάει και το δρόμο. Δυσκολία 6,5. Ακριβώς. Αυτό όμως δεν αποτρέπει έναν gamer να το παίξει. Θα πω γιατί. Διότι καταρχάς το ταμπλότ είναι modular, έχει μαγαζιά πάνω, τα υποτίθεται ότι τα επισκέπτονται τα δρακάκια τα οποία έχουμε και κάνουν διάφορα action, εντάξει, πάρα πολύ απλά, αλλά το ότι είναι διαφορετικό το ταμπλό. Ναι. Είναι σημαντικό. Πρώτον, είναι αυτό το ταμπλό ότι είναι διαφορετικό και δεύτερον, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να πάρεις πόντους. Χωρίς όμως αυτό να σε κουράζει, δηλαδή να έχει, ξέρεις, μικρολεπτομέρειες, να κάνω αυτό μετά εκείνο. Ναι. Όχι, είναι ξεκάθαρο το τι θα κάνεις. Ναι, είναι το σύστημα είναι πολύ στρεπτό. Ναι, συν κάτι άλλο ότι, ας πούμε, μπορεί να μην χρειάζεσαι, ρε παιδί μου, κάποια resources που συνήθως τα παιχνίδια σου λένε, ξέρεις κάτι, μείνε με 5 resources, ας πούμε, δεν μπορεί να πάρεις παραπάνω. Ναι. Εδώ σου λέω ότι, ξέρεις κάτι, πάρε εσύ τα 2 και θα πάρω εγώ ποντάκια. Ναι. Εντάξει, είναι πολύ καλό αυτό, πολύ γλυκό. Συνήθως είμαι πιο. Έχει πολύ κείμενο. Όχι. Το κείμενο το παίξει ελάχιστο. Ναι. Όχι, πολύ εύκολο. Είναι ελάχιστο. Καταρχήν είμαι βέβαιος ότι θα μεταφραστεί στα ελληνικά. Να σου πω γιατί. Γιατί είναι χαμηλό κόστος, είναι πολύ φθηνό παιχνίδι. Τουλάχιστον το ευρωπαϊκό. Είναι πολύ φθηνό. Ακόμα και η retail απλή έκδοση έχει μέσα μάτρια. Αντί για ταμπλό έχει ένα μακρό μάτρια. Δηλαδή απλά έχει ξύλινα δρακάκια αντί για πλαστικά. Τα οποία είναι πανέμορφα τα ξύλινα δρακάκια. Έχει token αντί για ξύλινα φαγητάκια. Γενικά κυκλοφορούν και αυτά αν θέλει να τα πάρει, αλλά νομίζω δεν είναι τίποτα exclusive. Μπορεί να τα πάρει και από το site. Όχι, ρωτάω για το κείμενο. Γιατί υπάρχει πολύ κείμενο. Όχι, είναι ελάχιστο το κείμενο. Αλλά κάθε κάρτα έχει κείμενο όμως. Έχουν κείμενο τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Τα μαγαζιά είναι, αλλά είναι ανοιχτά, κάτω, τα βλέπουν όλοι, οπότε είναι πεπισμένος, μπορεί να τα εξηγήσει. Τα ελληνικά να περιμένεις. Δεν μου είπε κανείς τίποτα, είναι material ελληνικό, γιατί είναι εύκολο, εντυπωσιακό και φιλικό. Κάισα. Δεν έχω ακούσει τίποτα, είναι υλικό, είναι σαν να λέει μεταφράστη. Νούμερο 6, Flamecraft. Βαγγέλη, πες 6 παιχνίδια. Νούμερο 6, όχι, λοιπόν, δεν μπήκε το Descent Legends of the Dark, δεν μπήκε το Descent Legends of the Dark, γιατί δεν το έπαιξα πολύ. Μπήκε όμως το Return to the Dark Tower. Το οποίο, παιδιά, είναι. Όχι, στο δεύτερο, τη δεύτερη. Μην κάνει πάνω. Παιχνιδάρα, παιδιά, είναι παιχνιδάρα. Έπαθα πλάκα. Καταρχήν, η Restoration Games έχει το εξής φανταστικό και δεν θα το κάνω. Απλά πω μια κουβέντα μόνο να την πω. Έχει το μαγικό χέρι. Αν αφήσετε να την πω. Είναι το χέρι του Μίδαρε, το χρυσό χέρι. Δηλαδή παίρνει παιχνίδια τα οποία είναι παλιά. Έχω πολλά δικά τη. Το Stop Thief που είναι με app τώρα που ακούς τον άλλον που περπάτησε και έσπασε το τζάμι και βγήκε έξω. και βάζει μέσα, βάζει μέσα το app, το οποίο το κάνει καταπληκτικά, app, έτσι. Και βάζει μέσα και extra gameplay, δηλαδή δεν είναι ότι το παίρνει και κάνει αρπαχτή και σου λέει «στόβαλα σε app και τώρα πάρ' το εσύ αγόρασέ το, θα κάναν όλοι». Στο κάνει συν 100% ακόμα περισσότερο παιχνίδι. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο. Φοβερό exploration, adventure, έτσι, fighting με μινιατούρες. Έχει αυτό το γκίμι, το δράκο, το πύργο, το οποίο είναι ένα πράγμα τόσο. Ναι, το οποίο ανοίγει και κλείνει και απλά χαίρεσαι σαν μικρό παιδί να κλείνει το φως και να βλέπει να κάνει κάτι τέτοια. Όμως ακόμα και το πώς δουλεύει είναι ωραίο, γιατί πετάει τις νεκροκεφαλές και το corruption είναι πολύ σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού που μαζεύεται. Γιατί είναι, τρέχουν μετά να μαζέψουν τα μάζευτα υπόλοιποι, βγαίνουν τέρατα, γίνεται χαμός. Μου άρεσε επίσης το στοιχείο το ότι αν δεν είχε το app, γιατί πολλοί κατηγορούν το app. Εγώ θεωρώ ότι αν χρησιμοποιείτε σαν το app είναι λύνει χέρια. Αν δεν υπήρχε το app, θα έπρεπε να έχεις 500 δεκάκια για κάθε monster και να κάνεις deck building στο κάθε δεκάκι. Τώρα στο κάνει όλο το app. Σου φτιάνει εσωτερικά το δεκάκι. Οπότε απλά ευχαριστιέσαι το παιχνίδι. Αυτό ρε παιδί, είναι πραγματικά. Και το αρνητικό που βρήκαν οι περισσότεροι στο Descent που ανέφερες πριν. Ότι το περισσότερο μέρος του παιχνιδιού είναι in-app. Δηλαδή είσαι στην οθόνη, screen time. Εδώ δεν είναι έτσι. Εκεί δεν είναι έτσι. Καθόλου. Είναι πολύ minimal. Δηλαδή, ακόμα και ο Νικομπέλ που αειδιάζει με παιχνίδια που έχουν app που δεν μπορεί να τα παίξει, αυτό θα το παίζει πολύ εύκολα. Το Descent εύκολα θα ήταν στη δεκάδα μου εμένα. Αν δεν ήταν video game. Αν είναι. Πρώτα απ' όλα είμαι σχεδόν λίγο πριν τελειώσω το campaign. Αλήθεια, το έχω πολύ. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το παιχνίδι. Ποτέ ήρθε στην Αθήνα. Αλλά έχει πάρα πολύ screen time. Ναι, ισχύει. Πάρα πολύ. Ισχύει. Βέβαια, από όπως είπες, έχουν και τα θετικά τους ότι αφαιρεί όλο το app. Και το πώς θα φτιάξεις το όπλο με τι συντελεστή. Γιατί παίζεις με συντελεστές. Ναι. Ότι αυτό σου δίνει 0,25 εναντίον αυτών. Αυτό είναι 14% αντίον. Είναι σαν να είναι ο καλός ή καλή φίλη που είναι φαν μαθηματική και τους αρέσει να κρατάνε τα στατιστικά. Πάμε νούμερο 5. Νούμερο 5. Γύρνα το. Ποιος πήρε? Τα πάμε όλα. Τα 6 τα είπαμε, ναι. Νούμερο 5, έλα, Βαγγέλη. Λοιπόν, νούμερο 5. Κάτσε, περίμενε, το χάσα. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει πάει πολύ κράξιμο γιατί. Για την ποιότητά του. Για την ποιότητά του. Ναι. Δεν τη λες και. Τάβλη. Και Deluxe. Ποιο? Το Uno. Όχι. Μονόπολη. Game Brewer. Ποιο? Το έχεις κάνει και βίντεο. Ποιο το? Δεν άκουσα. Game Brewer το έχει βγάλει. Game Brewer, το Ιπποκράτης. Εμένα δεν μου φάνηκε κακή ποιότητα. Απλά δεν ήταν Deluxe που λέγανε όλοι. Ένα απλό γύρο ήταν. Είναι μέτρια. Δεν είναι Deluxe. Αν δεν σου έλεγε Deluxe, έλεγε μια χαρά είναι. Έτσι δεν είναι. Τι σ' άρεσε περισσότερο σε αυτό? Θα σου πω τι μ' άρεσε. Δύο στοιχεία. Όχι. Δεν μ' αρέσει το ότι είναι τεράστιο το ταμπλό. Δηλαδή παρά είναι τεράστιο. Αυτή η μόδα να κάνουν ένα ταμπλό, απλά το κάνουν μεγάλο. Ειδικά η Board and Dine. Λοιπόν, τι μου άρεσε? Μου άρεσε ο μηχανισμός με τα ζάρια, δηλαδή το πώς παίρνεις τους ασθενείς. Και το δεύτερο κομμάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, το tile placement με τους γιατρούς. Δηλαδή το πώς θα συνδυάσεις τους γιατρούς για να τους γιατρέψεις. Για να γιατρέψεις τους ασθενείς. Για μένα ήταν φανταστικό. Είναι ένα mini game στο παιχνίδι μέσα. Λοιπόν, και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ωραίο. Το ευχαριστήθηκα. Θεωρώ ότι βγαίνει πολύ εύκολα στο τραπέζι. Και λόγω ελληνικού θέματος πιο. Ναι, εντάξει. Είναι λίγο παγίδα, ξέρεις, θα παίξει το Δημοκράτη, ας πούμε, σε έναν γκέιμερ. Θα έλεγα ότι το ψιλοβγάζει το θέμα του στο mini game. Είναι σχεδιαστής του Clinic, από κλινική σε κλινική. Αλλά δεν είναι δυσκολία κλινική. Το Clinic εμένα μου άρεσε επειδή ακριβώς ήταν τόσο σύνθετο. Όχι, είναι πολύ πιο απλό. Είναι τόσο όσο, είναι medium light. Όλη τη δυσκολία είναι στο πώς θα συνδυάσεις τους γιατρούς. Το Clinic είναι βαρύ, εντάξει. Απλά είναι τόσο μεγάλο το ταμπλό που σε δυσκολεύει να φτιάξεις. Πάμε στο φύλλο. Πάμε, πέντε. Αλέξανδρε. Εγώ. Λοιπόν, το παιχνίδι ναι μεν έχει βγει από πέρσι, ήταν σε Kickstarter, σε μια σειρά. Αλλά επειδή πρέπει να παίξεις πρώτα όλα τα άλλα τα games, γι' αυτό το έπαιξα φέτος. Είναι σαν να παίζεις πραγματικά ταινία επιστημονικής φαντασίας. Είναι απίστευτο η ιστορία μέσα και το τι κάνεις κτλ. Είναι το Chronicles of Crime 2400. Έχει μέσα μια υπόθεση cyberpunk, τα 3 από τα 4 σενάρια δηλαδή είναι κομμάτια ενός μεγαλύτερου, μια μεγαλύτερης πλοκής. Χρησιμοποιείς upgrades πάνω σου για να μπορείς να κάνεις καλύτερο interaction. Έχει augmented reality μέσα σε αυτά που βλέπεις τα βλέπεις και με έναν άλλον τρόπο, λόγω των upgrades που έχεις πάνω σου. Έχει μέσα προδοσίες, σύντρικες, επαναστάσεις, αντιστασιακή. Έχει τα πάντα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι είναι από το ARC που ξεκινάει την ίδια γενιά ουσιαστικά, να κάνω τουλάχιστον τα δύο πρώτα. Είναι κατά 500 χρόνια. 1500 και μετά φτάνουμε στο 2400. Ναι, 2400 και είναι. Είναι άλλο θύμα. Είναι τελείως. Είναι μέχρι που μπαίνεις και μέσα στο ίντερνετ. Τέλειο. Και κάνεις interact με άλλες περσόνες. Σούπερ, σούπερ. Πολύ ωραίο. Πάμε. Δημήτρη, το 5. Εγώ το 5. Λοιπόν, εγώ μόλις εντοπίζω στο 5 είχα βάλει 2 πεντάρια. Το ένα το είπα μετά τον Τισέν, το βάζω στην άκρη. Οπότε θα βάλω το άλλο. Κυρία ήταν. Για πες. Λοιπόν, το 5 το δικό μου ήταν και είναι και παιχνίδι του 2022 παραδόξου. Wonderland's War. Σφύρα. Και εγώ έχω. Σφύρα. Λοιπόν, πρώτη φορά ακούγεται, μην κάνεις spoiler. Στην επόμενη. Σφύρα. Μην κάνεις spoiler. Λοιπόν, ξεκινάμε από το γεγονός ότι το παιχνίδι είναι πανέμορφο. Εντάξει. Ο τρόπος με τον οποίο. Back building. Φοβερός μηχανισμός. Απίστευτο. Η μάχη, αγωνία. Η μάχη για το τι θα βγάλεις, πώς θα. Push your luck. Πόσο θα προχωρήσεις, πού θα αποφασίσεις, ποια θα είναι. Ξέρω ότι ξέρεις ότι θα θες αυτή την περιοχή, αλλά εγώ θα βάλω εκεί για να μπορέσω, γιατί στον επόμενο γύρο θα σου σπάσω και μόνο μπορώ να σου πάω στα νεύρα. Ναι. Μινιατούρες. Απίστευτες. Είναι αναγκαία τα upgrades που έχει μέσα. Τα chips, ναι. Δεν χάνεις εκεί. Τα chips μπορείς να τα βάλεις πλέον. Αν τα βάλεις σε coin capsules δεν χρειάζεται, όχι. Αλλά αν δεν τα βάλεις σε coin capsules, ναι. Όπως στο Orleans, το ίδιο πράγμα. Όπως και στο Quacks of Coin. Η retail είναι σε καταπληκτική τιμή. Και δεν χάνεις gameplay. Δεν χάνεις gameplay τίποτα, όχι. Απλά το μόνο που θα πρέπει να κάνεις κάτι, δηλαδή να βάλεις αυτά για να μην φάρουν. Αν δεν φάρουν, δηλαδή ας πούμε. Δεν είσαι τρελαμένος με μινιατούρες. Τα σταντής είναι πανέμορφα, έτσι, τα οποία τα έχει και στην άλλη έκδοση. Να κάνουμε μια... Επειδή έτρεξε και δεύτερο Kickstarter, ήταν πολύ πιο ακριβό από τον προηγούμενο. Με αυτό τον αστερίσκο, για μένα, ναι, δεν θα πήγαινα. Αν ήταν η παλιά τιμή, θα έλεγα ότι ναι, κάνε την υπέρβαση γιατί είναι πανέμορφο. Για το Kickstarter. Επίσης, ναι, για το Kickstarter είναι καλύτερο σε μεγαλύτερο player count, έτσι, γιατί δεν αξίζει. Μου έχουν πει βέβαια ότι παίζεται και με 3 πολύ άτομα και πολύ ωραία. Έχει καταπληκτικός όλος, πληροφορώ. User-based BGG. Με AI για τον κάθε ένα πώς θα παίξει. Έχει φίλους ο Βαγγέλης, δεν παίζει σχολείο. Κανένα. Εγώ έχω φίλους τους Βαγγέλης, γι' αυτό να παίζω. Πάμε, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, 5 είπαν όλοι. Πάμε 4. Όχι, εγώ δεν είπα. Λοιπόν, αντί για το Ankh Gods of Egypt που είναι area control και είναι παιχνιδάρα, δεν μπορούσα να το βάλω νούμερο 1 γιατί. Δεν μπορούσα να το βάλω γιατί δεν είναι 22. Θα το βάζα άμα ήταν το 22. Ωραία. Ήταν τέλος του. Έβαλα το Fall of the Mountain King, το οποίο είναι area control. Φανταστικό παιχνίδι. Ένα πράγμα θα πω μόνο, ψάξτε το. Έχουμε γυρίσει βίντεο και τέτοια. Μόνο λόγω του area control δεν το. Όχι, ξέχανα το area control. Ενώ το προηγούμενο μου αρέσει. Έχει το εξής. Παιδιά, κοιτάξτε τι έχει. Έχει κάρτες που τις παίζεις και φτιάχνεις το ancestry σου που είναι πλέγμα. Και μετά πάνω και φτιάχνεις εικονίδια, action εικονίδια. Και έχεις σε token και λες τώρα βάζω εδώ και κάνω αυτό το action και αν έχω πολλά κάνω boom boom boom. Πιο δυνατό action. Ναι, το έχω δει. Ωραίο. Οπότε αυτό zoom, αυτό το mini game και αυτό το puzzle εμένα για να κινήσει μετά τα εικόνια. Σε φτιάχνει. Είναι πάρα πολύ. Το βλέπω στο μάτι. Έτσι εδώ έχει καλέσει. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, αυτό είναι το νούμερο 5 μου. Πάμε. 4. Αλέξανδρε. Λοιπόν, πάλι. Όχι, δεν έχει γίνει. Δεν είχε αναφερθεί. Πάλι για μιλάμε για επανέκδοση, αλλά με περισσότερα πράγματα μέσα. Άλλο art. Είχε βγει το 2012 και βγήκε φέτος. Στόμαγερ, αν το προφέρω σωστά. Λιμπερτάλια. Ναι, πολύ, αλλά με χαλάει πολύ το art. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει καθόλου. Το art είναι ωραίο από την άποψη ότι είναι πιο πολύ inclusive. Δηλαδή, φαίνεται ότι το κάνει αμέσως πιο accessible. Περισσότεροι άνθρωποι από τις παρέες μου θέλουν να το δουν, να παίξουν ωραίο, μαζί. Να μην είναι απλά θέλω το συγκεκριμένο παλιό στυλ, ας πούμε. Γιατί τους αρέσει αυτό το καινούριο, όμορφο το art. Άρα είναι λίγο πιο ελκυστικό από αυτή την άποψη. Οι κάρτες που είναι περισσότερες το κάνουν ακόμα πιο replayable. Φανταστικό παιχνίδι. Το reputation φοβερό. Ήδη ήταν απίστευτα. Να πω ότι βασίζεται στο μηχανισμό το Citadels και το Only Flam. Ναι, δηλαδή βάζεις στη σειρά κάποιους χαρακτήρες συγχρόνως και ξεκινάς από το μεγαλύτερο στο μικρότερο για να κάνεις, να πάρεις πράγματα από το νησί και να κάνεις ένα set collection. Πολύ μπουνίδι μέσα. Μπορείς να το... να αλλάξεις κάπως το board ή κάποια πλακίδια για να το κάνεις είτε πιο mean, δηλαδή να είναι πιο επιθετικό ή λιγότερο, να είναι λίγο πιο ειρηνικό. Πολύ έξυπνο και άμα σου τύχει να σου κάτσει καλά το programming που είχες φτιάξει στο μυαλό σου, μπορείς να κάνεις πολύ ωραία πράγματα. Επειδή έχω παίξει και το παλιό και το καινούριο. Όχι, το καινούριο το παίξει παλιό. Λοιπόν, ιδιαιτερότητες, δηλαδή αυτό που λέμε τα άσχημα πράγματα, τα δύσκολα πράγματα του παλιού. Παραδείγματος χάρη υπάρχει ένα debate στο BGG μέσα το οποίο δεν έχει κληθεί για το πώς δουλεύει μια κάρτα. Ναι. Αυτό το έχουν εξαλείψει. Επίσης είναι πιο streamline γενικότερα. Έχουν διορθώσει πολλά πραγματάκια τα οποία ήταν δύσκολα στο άλλο. Το άλλο, άποψή μου, ήταν το παλιό. Άρα αυτό που λέει και ο Αλέξανδρος. Το παλιό του Λιμπερτάλια, έπαιζες μία, δύο, τρεις φορές, μετά έλεγες OK. Αυτό μπορείς να παίξεις. Ναι. Έχει πολύ replayability. Για μένα είναι το παιχνίδι. Και έχουν διορθώσει. Αν θυμάσαι στο παλιό, οι captains είχαν rankings μεταξύ τους, το οποίο ranking είναι πάνω στην κάρτα. Αυτό το έχουν βγάλει, δεν είναι πάνω στην κάρτα. Έχει mini game μέσα. Ειδικά, έχει ένα τρόπο για να κάνει mini game ποιος είναι ποιος προτεραιότητα. Είναι ότι πρέπει και για gamers, όταν είναι βράδυ, είναι κουρασμένοι για να παίξουν οτιδήποτε άλλο, να το βγάλουμε να παίξουμε για χαβαλέ. Τέλεια. Λοιπόν, εγώ το νούμερο 4. Πάτα, σφυρίχτρα! Να τα ακούσουμε πρώτα. Για πες το πρώτα. Wonderland's War. Δεν λέω τίποτα άλλο. Τα είπαμε όλα. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ δεν θα πω τίποτα. Τεχνητάρα. Απλά θα πω ποιο δεν μπήκε στη θέση του. Έτσι. Για να σκάσω. Δεν μπήκε το Merchants of the Dark Road. Το οποίο είχε αναφερθεί. Δεν αναφερθεί. Το οποίο δεν είναι τόσο κοντινό. Απλά έχει πάλι wow factor. Πολύ ωραίο, πολύ όμορφο, πολύ eye candy κτλ. Πάμε. Λοιπόν, νούμερο 4. Τυφλή αγορά. Σε ένα group που είμαι, μου λέγανε παιχνιδάρα, πάρ' το, νόμιζα ότι με τρολάρανε. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι εσύ. Λοιπόν, η εταιρεία πάει να. Νομίζω πόσες εταιρείες έχω πάρει. Πάνε να κλείσουν. Τις κλείνουν. Από την Eldorado Games. Εντάξει. Ασύμετρο. Θεή. Άρα, είσαι ο Το Red Atlantis. The Age of Atlantis. The Age of Atlantis. Δεν το έχω παίξει ακόμα. Παιδιά, είναι φανταστικό. Εγώ το. Αλήθεια. Ναι, έχω πρόσεξε. Ωραίο, αλλά τώρα θεωρώ ότι θα ήταν πολύ πιο ψηλά, γιατί έχω μόνο μία παρτίδα και μία μισή, την οποία δεν την ολοκλήρωσα. Έπαιξα πρώτα τη μισή. Μεγάλη εντύπωση. Μου άρεσε πάρα πολύ. Καταρχάς, παιδιά, είναι ασύμετρο και το παιχνίδι μέσα σου έχει κάρτες για να σε βοηθήσει πώς πρέπει να παίξεις με την κάθε φυλή. Κατεύθυνση. Ναι, εγώ δεν το έχω ξαναδεί άλλο παιχνίδι. Αυτό δεν το ξέρω. Στο Deal with the Devil έχω βγάλει βιντεάκια η CG που σου λέει πώς να. Πώς πρέπει να χειριστείς τον καθένα. Ένα παιχνίδι πριν από το παιχνίδι. Ναι, προσωπικά δεν θα τα διάβαζα ποτέ, δεν τα έχω διαβάσει, διότι θέλω να το ανακαλύψω μόνος μου. Αλλά θέλω να σου πω πόσο διαφορετικά είναι μεταξύ τους οι φυλές. Τρομερή παραγωγή. Μ' αρέσει το ότι φτιάχνεις την πόλη σου κατά κάποιο τρόπο, με τέτοιο τρόπο ώστε να συνεργαστείς και με τον άλλον. Δηλαδή έχει και στοιχεία συνεργατικά μέσα, διότι στην πέφτουν τέρατα. Ωραία. Και δεν μπορεί να χτίζεις, ας πούμε, μόνο δίπλα στον άλλο, ρε παιδί μου, γιατί. Ή μάλλον να χτίζεις μόνο σου. Πάμε να διαβάσω τώρα πίσω. Θα βάζουν τα τέρατα πάνω σε σένα και θα σε διαλάνε. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, αρέσει να μην επίδραση. Ναι, έχει αρκετή. Τέλεια. Λοιπόν, είπαμε όλοι 4. Όχι, εγώ. Α, ο Δημήτρης. Εντάξει, το παιχνίδι του 21, αλλά το που απέκτησα και το έπαιξα το 22. Unsettled. Δεν το έχω παίξει ακόμα, ρε. Αν σε λοιπόν, υπερπαραγωγή. Δεν έχει παίξει. Ναι, παιχνίδι που δεν έχει ο Βαγγέλης. Πάμε λοιπόν. Η υπερπαραγωγή. Ο τρόπος που παίζει. Πολλοί το έχουν κακοχαρακτηρίσει. Το έχουν κακοχαρακτηρίσει γιατί είναι πολύ random. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Puzzle game το οποίο βγαίνει πάντα στο όριο. Δύσκολο, πάντα στο όριο, κι αν βγει. Να πούμε ότι είναι space exploration φάση, ότι είμαστε στο διάστημα. Παίζει 2 χαρακτήρες, solo. Solo παίζει 2 χαρακτήρες, παίζει και 3 και παίζει και πάρα πολύ ωραία, γιατί πρέπει να συνεργαστείς χωρίς να. Δηλαδή πρέπει να καταλάβεις τι θέλει να κάνει ο άλλος. Δεν είναι ότι δεν μιλάς, απλά το synergy, δηλαδή όταν πετυχαίνεις το combo και είστε δύο, είναι σαν να. Ακριβώς, είναι τέτοια στιγμή. Να πούμε ότι έρχεται το παιχνίδι με δύο βασικούς πλανήτες μέσα. Ο κάθε πλανήτης είναι τελείως διαφορετικό puzzle που πρέπει να λύσεις, τελείως διαφορετικοί μηχανισμοί. Και βγήκε και άλλο Kickstarter τώρα. Και βγήκε και άλλο πλανήτης. Οπότε είναι κάτι πρωτότυπο. Κάθε πλανήτης έχει τρία σενάρια που πρέπει για να τον ολοκληρώσεις. Οπότε και το replayability. Επίσης το πώς θα ανοίξει κάθε σενάριο είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή μπορούμε να ξαναπαίξουμε το ίδιο σενάριο του ίδιου πλανήτη και να ανοίξει τελείως διαφορετικά. Η ίδια αποστολή θα πρέπει να κάνουμε, αλλά είναι άλλο το παιχνίδι που θα κάνουμε. Και να πούμε ότι το σύστημά του θυμίζει λίγο το σύστημα του. Όχι, σαν κασέτες. Δηλαδή έχεις το main core. Final Game. Έχεις το core το παιχνίδι το οποίο σου δίνει τα βασικά και κάθε κασέτα, κάθε πλανήτη που βάζεις μέσα χρησιμοποιείς τα ίδια πράγματα και δουλεύει διαφορετικά. Τέλειο. Unsettled λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Τρία. Εγώ. Πρώτος. Εσύ. Δεν μπήκε το Foundations of Rome που είναι οικονομικό. Δεν θα ρίξουμε ζάρι στα τρία να δούμε. Αλλά όσα καθυστερούμε. Το Foundations of Rome δεν μπήκε, το οποίο είναι απίστευτα ωραίο παιχνίδι. Πανέμορφο. Το έχουν βάλει όλοι στα. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Για ποιο λόγο. Εσύ είναι. Δεν το έχω. Όχι, δεν λέω για το ωραίο. Γιατί δεν το έχει βάλει. Δεν το έβαλα. Γιατί έβαλα ένα άλλο οικονομικό παιχνίδι το οποίο μου άρεσε ακόμα περισσότερο. Παρόλο που δεν είναι κάτι factor που είναι αυτό. Έβαλε το Καρνεζί, του Ζαβιέ Ζόρ. Το οποίο είναι ένα οικονομικό παιχνίδι από τη Queen Games. Παίξαμε τριπλό τελευταία παρτίδα σε 1 ώρα και 50 λεπτά. Το έχω γράψει κι εγώ. Είναι παιχνίδι στο οποίο. Είναι κάνω. Είναι και μέρα. Είναι και σένα. Είναι προσομοίωση εταιρεία αυτή. Πραγματικά. Είναι σαν να έχει μια εταιρεία και να την τρέχει. Ακριβώς. Φανταστικό παιχνίδι. Simulation Company. Δηλαδή έπαθα πλάκα. Δεν το έχω παίξει, όχι. Και πρόσεξε, το παιχνίδι ποιο είναι, το παιχνίδι έχει worker placement, έχει action retrieval κτλ. Τι κάνεις όμως, προσπαθείς να πάρεις διάφορα πράγματα και διάφορες παρουσίες και να φτιάξεις την εταιρεία σου και να φτιάξεις το HR σου και τα τμήματα και τα δεν ξέρω τι. Αλλά έχει το ρημάδι, πόσο έχει 6 σελίδες κανονές. Πώς ήταν ο Γκέρτς που είχε το Concordia με 4 σελίδες και έκανε παιχνιδάρα, ρε παιδί μου. Έχει πολύ απλούς κανόνες και είναι. Μου έβγαλε πολύ την αίσθηση του Puerto Rico. Εξαιρετικό παιχνίδι. Αυτό πήγα να πω τώρα. Πολύ. Πραγματικά. Η στρατηγική, το follow-up των leader. Το τι θα δώσεις στον άλλον. Ναι, τι θα δώσεις στο. Η σειρά. Τώρα που το λες μπορεί, ναι. Μοιάζει πάρα πολύ και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα πιο advanced Puerto Rico. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό μας αρέσει. Το οποίο όμως με το που ξεκινεί θα παίξει ένα-δύο γύρους, μετά ρολά. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν παρτίδα ολόκληρη για να το καταλάβεις. Πολύ variability από τα tiles, από τα δωμάτια. Άχι τρία ήταν και σένα. Γι' αυτό σφύρικα. Έλα ρε. Θα τελειώσουμε πιο γρήγορα. Πάμε. Λοιπόν, άρα τρία εγώ και ο Βαγγέλης στο Κανεζί. Πάμε. Αλέξανδρε, τρία. Λοιπόν, αναφέρθηκε για λίγα δευτερόλεπτα πάλι από τον Βαγγέλη, αλλά το οποίο εκτοπίστηκε. Έχω βρει τη λίστα του και δεν το ξέρω. Κρυφοκοιτάς. Tile placement. Πάλι. Ποιο είπα. Είναι το Planet Unknown. Planet Unknown, πολύ καλό. Και αυτό θέλω να το παίξω και δεν το παίξα αργά. Να σου πω, αν το είχα παίξει παραπάνω, είμαι σίγουρος ότι θα ήταν στην πετάδα. Είναι παραγωγή πάντως, είναι πολύ εντυπωσιακό. Και αυτή είναι η Lazy Susan, πώς λέγεται αυτή. Ναι, που γυρίζει, είναι πάρα πολύ καλό. Παιδιά, το Kickstarter είναι ένα thriller. Το παρακολουθούσα γιατί ήμουνα στο Kickstarter. Άργησε πάρα πολύ γιατί το ξεκίνησε πριν γίνει η ανατίμηση των τιμών για τα μεταφορικά. Παραλίγο να πάνε όλα προς το χειρότερο. Στο τελευταίο, στο παρατσάκ τελικά κατάφερε και τα έστειλε και γι' αυτό νομίζω είναι και πιο ακριβά τώρα τα οικόπιες για να μπορεί να πάρει πίσω κάποια λεφτά από αυτά που έχει χάσει. Γιατί είναι και μεγάλο. Πολύ. Το ωραίο είναι το κομμάτι πρώτον ότι βάζεις tiles, ότι ανεβαίνεις σε κάποια tracks, υπάρχει κάποιο engine building εκεί πέρα, θυμίζει λιγάκι άλλα παιχνίδια που εξίσου έχουν tracks και έχεις ένα ωραίο, πώς το λένε, το αμαξάκι που πηγαίνει το από rover, το οποίο πηγαίνει από το ένα tile στο άλλο για να πηγαίνει να καθαρίζει αστεροειδείς κτλ, το οποίο βγάζει απίστευτα το θέμα. Και έχεις και κάτι άλλο για να σχεδιάσεις. Και πάρα πολλοί χάρτες. Θέλω να το δοκιμάσω άμεσα. Και αυτό και το αντίστοιχο. Νούμερο 3 δικό μου δεν θα κατέβαινε πολύ γιατί θα ήταν πιο ψηλά αν είχα περισσότερα παιχνίδια. Σε αυτό αλλά έχω πολύ λίγα plays. Είναι το Return to the Dark Tower. Ορίστε. Μπράβο. Εντάξει, παιχνιδάρα, Παιχνιδάρα, πίστευτε. Πάμε. Λοιπόν, νούμερο 2. Γρήγορα εγώ. Το παιχνίδι που δεν μπήκε. Θα καταλάβετε ποιο είναι μόνο που δεν μπήκε. Δεν μπήκε το Lost Ruins of Arnak με το Leaders Expansion. Ωραία. Δεν μπήκε το Dune Imperium χωρίς το expansion. Και φαντάζομαι να μην είχε τα άλλα. Αν δεν μπήκε το expansion, θα ήταν το Dune μέσα. Ποιο μπήκε? Endless Winter. Δεν το πρόλαβε. Πότε που κάνετε preview. Ελληνιάτικο, δεν μετράει. Όχι, δεν το δέχομαι. Σβήσει το βίντεο. Όλοι θα το βάζαμε. Εξαιρετική ισορροπία. Deck building με worker placement. Αν σας άρεσε το Lost Ruins of Arnak, σας άρεσε το Dune Imperium, παιδιά, πάρε το μυθιστά μάτια και να το ψάξετε. Και πρόσεξε, έχει το εξής μαγικό και δεν θα πω πάρα πολλά. Καταρχήν, εδώ είμαστε, του χρόνου θα δείτε ότι θα είναι μέσα και το Unconscious Mind. Γιατί αυτό το και εγώ θέλω. Παιδιά, η εταιρεία, ξέρετε τι έχουν, ωραίους σχεδιαστές. Και από πίσω, ο σχεδιαστής έχει βγάλει Rurik. Και upcoming σχεδιαστές. Έχει βγάλει το Lockup, έχει βγάλει Dice Hospital, σαν το Kingdoms of Valeria. Τι κερδίζει όμως, πέρα ότι είναι φανταστικό σαν ροή κτλ. Είναι ότι έχουν κομπάρει πάνω στην ομάδα, η εταιρεία που είναι πολύ καλή, έχει κομπάρει ένα φανταστικό developer, τον Johnny Pack, που έχει κάνει το κόλλωμα. Ναι. Και όλοι αυτοί μαζί δουλεύουν και κάνουν, είναι σαν να λέμε ο καθένας βάζει τις πινελιές του και βγαίνει παιδιά ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ήταν αριστούργημα στο τέλος, έτσι. Και από extra expansion και από. Όλο το team εκεί πέρα. Ναι, το καπέλο. Το πετάω όλα, δηλαδή. Είναι καλό και βελτιώνεται συνέχεια. Και ναι, αλλά ένα εξαιρετικό παιχνίδι γίνεται αριστούργημα σου λέω. Γιατί όλοι τσοντάρουν για να το κάνουν καταπληκτικό. Λοιπόν, και αυτό είναι το Endless Winter Pan American. Στη θέση 2. Πάμε. Βαγγέλη. Λοιπόν, το δικό μου νούμερο 2 πρέπει να σβήσουμε, να κλείσουμε τα φώτα, ναι, να ζήσουμε στο απόλυτο σκοτάδι. Αλήθεια, ναι, Night Gates. Όχι. Massive Darkness. 2. Α, δεν το παίξα ακόμα το 2. Τόσο λοιπόν, πολύ. Δεν έχω παίξει το 1 για να ξέρω. Για να κάνω τη σύγκριση, διότι βλέπω ότι οι περισσότεροι λένε ότι είναι κλάσης ανώτερο από το 1. Το πρόβλημα του 1 ήταν ότι του μπάνιαζες και μετά μπαίνεις και τα κατέστρεφες όλα μετά στο τέλος. Αυτό γενικότερα το campaign του δεν ήταν καλό. Ναι. Πρόσεξε, το core δεν έχει campaign. Είναι πολύ μικρό, αλλά το ουσιαστικό του campaign είναι στην επέκταση, στο Heavenfall. Εντάξει. Λοιπόν, το ωραίο που έχει το παιχνίδι είναι ότι οι χαρακτήρες σου πραγματικά αναβαθμίζονται, είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Είναι πολύ διαφορετικοί, σε ορισμένους σκέψου ότι έχεις πάλι ένα mini game να παίξεις, ας πούμε, έχεις στοιχεία push your luck. Ο Βάρδος θέλω να δω πώς παίζει. Ναι, δεν τον έχω παίξει. Εντάξει, υπερπαραγωγή τώρα, φιγούρες. Εντάξει, από άλλο πλανήτη, βγάζει πάρα πολύ το θέμα του. Ένα από τα αρνητικά, αν μπορούσα να πω, θα είναι ότι εντάξει, η τιμή είναι τσιμπημένη, ειδικά άμα πας για retail. Και η μανία να τα έχεις όλα για να μας αρέσει ένα παιχνίδι που θες μετά να πάρεις. Δεν χρειάζεται, θα έλεγα μόνο το Heavenfall. Το τελευταίο τίμιο πλαίσιο. Ναι. Όσον αφορά το value for money. Ναι. Νούμερο 2, Massive Darkness. Ωραίο. Θα το παίξουμε τώρα. Έχω σημειώσει ότι θα παίξουμε τον καθένα σας τώρα. Λοιπόν, πάμε. 2. Αλέξανδρο. Ωραία, λοιπόν, φανταστείτε τώρα να συνδυάζετε σερίφη του Νότιχαμ, Άβαλον, με heavy euro μηχανισμούς. Μας κούβανε τώρα. Έλα, είναι το δώρο που έδωσε πριν. Deal with the devil. Δεν το έχω παίξει ακόμα, περιμένω. Αρνήθηκα να το πάρω γιατί παίζει μόνο με 4 παίκτες ρε φίλε. Αυτό είναι ένα από τα αρνητικά του. Και πρέπει να είναι και οι ίδιοι 4 κάθε φορά. Όχι απαραίτητα. Δεν είναι απαραίτητο, όχι. Απλώς είναι καλό γιατί έχετε μάθει το παιχνίδι και μετά αρχίσετε να έχετε πιο μετασυζητήσεις, meta-game. Είναι ο designer που έκανε το Alchemist, έτσι, παιχνιδάρα όντως. Είναι ένα game το οποίο ο κάθε μηχανισμός του είναι απλός. Το όλο θέμα είναι πώς γίνεται να τα συνδυάσεις όλα αυτά και να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις για να παίξεις σωστά. Ναι. Έχει resource management, έχει worker placement, έχει... Κυριολεκτικά, πόσο θα πουλήσεις την ψυχή σου. Ναι, το θέμα του το βγάζει απίστευτα γιατί είναι όντως οι δύο παίκτες, είναι δύο χωρικοί οι οποίοι έχουν μια πόλη φτωχή κτλ. Και έρχεται τώρα ένας άλλος παίκτης ο οποίος είναι ο Devil που λέει δεν πειράζει. Που δεν ξέρουν ποιος είναι. Δεν ξέρουν ποιος είναι κρυφός, πουλήστε την ψυχή σε μένα, θα σας δώσω ό,τι θέλετε. Αλλά δεν πρέπει να φανεί, γιατί μετά υπάρχουν οι ιερές εξετάσεις και από εκεί πέρα μπορεί να βρουν τελικά ποιος είναι. Και έτσι να αρχίσουν να... δεν θα παίρνει τόσους πόντους όσο θα ήθελε. Ναι. Υπάρχει και ανάμεσά μας επίσης και ο προδότης, σαν να λέμε, ο Cultist, ο οποίος αυτός έχει πουλήσει τη μια ψυχή του, από τις τρεις, έχει κάποια resources και επομένως είναι λίγο πιο κοντά στον διάβολο. Είναι το game το οποίο Σκεφτόμουν, δηλαδή το έπαιξα και μετά οι επόμενες μέρες συνέχεια το σκεφτόμουν. Αυτό είναι μαγικό. Είναι απίστευτο. Πώς γίνεται εκείνο, πώς μπόρεσε να το κάνει, πώς μπορεί να το παίξει. Πώς του ήρθε, πώς το σκέφτηκε. Πώς την επόμενη φορά έχει μια συνέντευξή του. Έχει μια συνέντευξή του. Στην αρχή λέει το παιχνίδι αυτό ήθελε να το κάνει να μιλάει για την πολιτική. Και να είναι διεφθαρμένη η πολιτική. Αλλά μετά λέει γινούσε από το Essen και είδε μια πινακίδα που είχε μέσα 666. Και τότε σκέφτηκε για το Derby. Ξύπνησε μέσα το. Ναι. Έξω από εδώ. Πάρα πολύ θεματικό. Αλλά ναι, παίζει μόνο με 4. Πρέπει να το εξηγήσεις για μία ώρα το παιχνίδι. Να ακούσεις κανόνες, δηλαδή κάθε φάση πώς παίζει κτλ. Γι' αυτό καλύτερα είναι να παίζετε σε μια σταθερή παρέα. Ναι. Γι' αυτό το λόγο. Το βιντεάκι του Γκρόγκερ για το πώς παίζετε το παιχνίδι, που υποτίθεται είναι και κοντές. Όχι, είναι 40 λεπτά σχεδόν. Για να το εξηγεί αυτό σε 40 λεπτά. Ναι, ναι, παιδιά. Που είναι η δουλειά του. Αλλά κατά τα άλλα, ναι. Πολύ πράγμα. Είναι πολύ καινούργιο. Θέλω να το παίξω. Απλά που συνδυάζει. Δεν το παίρνω ποτέ για μένα το παιχνίδι. Πολύ ευχαρίστω να το δοκιμάσω. Που συνδυάζει τέτοια πράγματα σε ένα. Φαίνεται ότι είναι πολύ πρωτότυπο έτσι. Ναι. Και το σε δύο να σου έρχεται. Και να μην ξέρει και από ποιον είναι και να έχει αλλάξει και δεύτερη φορά. Το αναμονή. Δεν το έχω παίξει. Έχω διαβάσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ να το παίξω. Περιμένω πώ και πώ. Πάμε. Βγήκαν τα κέρατα. Λοιπόν, δύο. Campaign game. Από τις καλύτερες ιστορίες που έχω παίξει ποτέ σε campaign, ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται, το πώς βελτιώνει το χαρακτήρα του progression απίστευτο και επίσης συνδυάζει και παλιότερο παιχνίδι το οποίο είναι αγαπημένο εξίσου, Role Player Adventures. Ναι. Παιχνιδάρα. Αν δεν ήταν το 22 θα είχε μπει. Αν ήταν το 22 θα είχε μπει 100%. Παιχνιδάρα, έπος. Μπορείς να πάρεις τους χαρακτήρες που έπαιξες στο Role Player και να μην έχει και δικούς του μέσα. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται. Έχει τόση ιστορία όσο θέλει. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ενώ δεν έχει κάποιο app όπως λέγαμε πριν για να σου διαβάζει την ιστορία, ο τρόπος με τον οποίο αυτό που χρειάζεται να διαβάσεις, τα κειμενάκια που χρειάζεται να πεις και το τι γίνεται, το πώς εξελίσσεται η ιστορία και ταυτόχρονα πώς εξελίσσονται οι χαρακτήρες, απίστευτο. Το The Expansion που σου δίνει και personal goals, δηλαδή προσωπικούς στόχους για να πετύχεις ενώ εξελίσσεται η ιστορία, το κάνει ακόμα πιο καλό. Είναι εξαιρετικό. Απλά το έβγαλα κατευθείαν από το μυαλό μου γιατί δεν ήταν 22. Αλλιώς ήταν σίγουρα και μπορεί να είναι και εμένα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Νούμερο 1. Λοιπόν, πάμε. Βαγγέλη, το νούμερο 1. Έλα, εγώ σφυρίζω. Το Borderlands War. Το Borderlands War. Απλά να προσθέσω ότι δεν ήθελα να το πάρω το παιχνίδι. Ενώ στην αρχή με το που. Η ιδέα είναι φανταστική, δηλαδή στον κόσμο της Αλίκης να είσαι και να πλακώνεσαι, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό, ήταν μαγικό. Μετά με κράτησε πίσω το battle system, δηλαδή λέω ρε παιδιά μήπως είναι πολύ random, τελικά. Δεν το μπάκαρα, δεν το πήρα, ευτυχώς όμως είχε πάρει έξτρα κόπιες ο Αύγουστος και πραγματικά κατάλαβα πόσο λάθος είχα. Η μάχη δηλαδή θα μείνω μόνο σε αυτό, βγάζει απίστευτη ένταση. Ναι. Και δεν είναι τύχη. Είναι δυναμική, δεν είναι. Δεν είναι τύχη. Έχει τύχη το τράβηγμα, αλλά θα το φτιάξει το πουγγί σου, το φτιάχνει. Πάνω κάτω μπορεί να ξέρει τι να περιμένει. Να πούμε, έχουμε triple crossover. Ναι, οπότε είναι τρεις παίκτες. Οπότε κερνάει ο Δημήτρης. Όχι, ένας και τρεις. Εσύ πρώτος νούμερο 1. Όχι, έτσι πάει. Αλλάζω το νούμερο 1. Με το Βαγγέλη τώρα γίνεται το triple crossover. Άρα, οι δυο σας στο νούμερο 1. Τι λέει, αν όχι, Βαγγέλη. Εννοώ ότι έχει αναφερθεί τρεις φορές σε άλλες θέσεις. Λοιπόν, θέση νούμερο 1. Δεν μπήκε το Dwellings of Everdale. Γιατί είναι παιχνίδι του 2, δεν είναι παιχνίδι του 22. Και μπήκε το Dead Reckoning του John Dickler, ο οποίος τύπος ρε παιδιά είναι φοβερός. Βγάζει απλά παιχνίδια πολύ ωραία και βγάζει και σύνθετα παιχνίδια πολύ ωραία. Το συγκεκριμένο είναι πειρατικό παιχνίδι, Forex. Και τι έχει αυτό το card crafting system, το CCS, το οποίο τι κάνεις, παίρνεις τα sleeves και βάζεις μέσα την κάρτα. Ουσιαστικά έχεις ένα πλήρωμα, είσαι πήρε καπετάνιος και 12 κάρτες έχεις. Αλλά η κάρτα έχει με ένα ability και τις φοράς πράγματα, κάθε φορά σου δίνει το ίδιο το παιχνίδι upgrades και τα φοράς. Ναι. Και μπορείς την ίδια την κάρτα να ανεβάσεις, την κάνεις επίπεδο 2, experience 3 και 4, δηλαδή γίνονται ανάποδα πίσω και μπρος. Έτσι. Άρα πάντα έχεις 12 κάρτες, το θέμα είναι πόσο φοβερές είναι αυτές οι κάρτες καθώς προχωράς στο παιχνίδι. Και τι κάνεις exploration με το πειρατικό σου, παίρνεις ελέγχο από περιοχές στα νησιά για να κερδίσεις πόντους νίκης. Έχει μάχη με τον άλλο με ένα πολύ ωραίο σύστημα το οποίο ή θα σας αρέσει πολύ ή δεν σας αρέσει καθόλου, ρίχνει σκυβάκια, τα οποία πέφτουν σε διάφορα σημεία και ρίχνουν κανονιές και βαράνε και προφανώς δεν έχει τυχαία κυβάκια. Αν είσαι πολύ καλός, τσοντάρεις με πιο πολλά κυβάκια, οπότε έχεις πιο πολλές πιθανότητες, έτσι. Ναι. Και πέφτουν από ένα πειρατικό το οποίο πλαγιάζει και τα ρίχνει κτλ. Ναι. Είναι... Αυτό δεν είναι ο λόγος στο οποίο το έβαλε στην νούμερο 1 θέση, είναι το πόσο πολύ ευχαριστιέσαι το να αναβαθμίζεις το πλήρωμά σου, παιδιά. Δηλαδή αυτό το σύστημα το οποίο το έχει το Mystic Veil, εγώ πήγα και το Mystic Veil μετά, κατευθείαν με το που έπαιξα το Dead Reckoning, για να το παίξουν. Πάει ανάποδα. Ναι, ρε, γιατί έχει 12 κάρτες. Είναι φανταστικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι deck building να παίρνω κάρτες και να μου έρθει κτλ. Την παίρνω και την κάνω καλύτερη, και την γυρίζω και τη δίνω ability. Και μετά την παίζω και boom, σε κοπανάω κάτω. Τελείωσε δηλαδή όταν σου κάνω επίθεση. Έχει πάρα πολύ. Και έχουν όλες οι ιδιότητες και ούτω καθεξής. Και όλο το κουμπώνει πάνω σε ένα 4X παιχνίδι. Είναι εξαιρετικό. Πειρατές να μην λοιπόν. Όχι, ωραίο. Εγώ. Πάω εγώ λοιπόν. Το νούμερο 1 λοιπόν. Παιχνίδι. Όχι, δεν είμαι σφυρίξη, δεν το έχει πει κανείς μέχρι τώρα. Ωραία. Παραδόξως, το σχέση. Mind MGMT. Περσινό μεν, δεν είναι βγήκε το 21, αλλά παίχτηκε το 22. Το είχα νούμερο 11. Είναι κατά τη γνώμη μου, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα Deduction Games, είναι το. Το απόλυτο. Συνδυάζει καλύτερα τα στοιχεία όλων. Όλων. Κατά την άποψή μου. Ακόμα και Whitechapel και όλα τα σχετικά. Γιατί είναι μικρότερο σε διάρκεια. Ναι. Γιατί σου έχει αυτό το system, το shift system που σου δίνει δυνατότητα εφόσον χάσεις από τη μια μεριά να κερδίσεις το κάτι άλλο και να πιάσεις τον άλλο. Είναι 12 κινήσεις, 15 κινήσεις, max. Εμένα μάλιστα δεν μπορεί να περάσει ο κακός από το ίδιο σημείο ξανά, οπότε αρχίζει και βγάζει. Αυτό, ναι. Οπότε αρχίζεις και, δηλαδή, όσο κακός, δυσκολεύει και για τους δύο τόσο όσο χρειάζεται, όσο δηλαδή δυσκολεύει για τον έναν να κρυφτεί, δυσκολεύει άλλο τόσο για τον άλλον για να τον βρει. Οπότε. Και ήταν το πρώτο τμήμα της εταιρείας αυτής, Ναι, και το τελευταίο. Όχι, έβγαλε και ένα δεύτερο, στο Kickstarter. Το ίδιο, ξανά. Όχι. Βγάλανε ένα άλλο, αλλά είναι 3 με 5 παίχτες. Το μόνο, εμένα. Άμα το συγκρίνουμε το Letters of Whitechapel, νομίζω το Letters of Whitechapel είναι λίγο καλύτερο από την άποψη ότι επειδή είναι λίγο πιο απλό, με την έννοια ότι έχεις στο χάρτη, οι χαρακτήρες θα ψάξουν να βρουν κατευθείαν πάνω στο χάρτη, πρέπει να κάνουν χωρίς πολλά. Είναι λίγο πιο εύκολο να το βγάλω στο τραπέζι, ειδικά όταν υπάρχουν πολλοί παίκτες. Συμφωνώ. Κοίτα, και λόγω θέματος, και το σύστημα είναι καταπληκτικό. Αν είχε, ας πούμε, το Mr. Jack. Και ήταν το θέμα ο Mr. Jack με αυτό το σύστημα. Συμφωνώ με αυτό. Δεν απευθύνεται σε αυτό που είναι το πρώτο Deduction Game. Ναι, όχι. Οπουδενή, σε καμία περίπτωση. Και είναι και λίγο πιο καθαρό το Watch. Ο Δημήτρης έπαιξε 3 παρτίδες και στην τρίτη παρτίδα συνέχισε να κάνει λάθη και να ανακρίνει το. Περικυμίου των διαγώνια. Θεωρώ για μένα είναι η επιτομή μέχρι τώρα, γιατί έχω παίξει πάρα πολλά Deduction. Είναι η επιτομή. Δηλαδή το καθένα έχει το δικό του χαρακτηριστικό, το καθένα έχει το δικό του χάρισμα. Αλλά το συγκεκριμένο είναι. Συνδυάζει τα πάντα και σε αφήνει και με την αγωνία να παίξεις. Ωραία, και έχασα και πάμε στο επόμενο και τι θα γίνει. Θα γίνω καλύτερο, θα πάρω ability. Θα πάρω και αυτό το ability. Ο άλλος πήρε αυτά. Πώς θα το αντιμετωπίσω. Και. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο, τρίτο crossover. Κάνε εκεί. Νούμερο 1. Παιδιά, όντως είναι 1 και 3. Όντως κυλάει πάρα πολύ, πολύ ωραίο variability, νομίζω τα έχουμε πει όλα ήδη. Να πούμε ότι είναι του Xavier George, το οποίο έχει κάνει Τρόγες, Carson City, Black Angel. Αυτό το Τρόγες είναι δικό του, αυτό μου άρεσε. Αυτά, πάρα πολύ καλό. Άρα, άμα βγάλουμε ένα συμπέρασμα, βλέπουμε Waterland War, Καρνεζή και σε 2 το Return to the Dark Tower. Όμως λίγα crossover σε σχέση με... Παίζουμε και διαφορετικά. Είμαστε διαφορετικοί. Στηρίζουμε τη διαφορετικότητα. Εγώ, ας πούμε, το Βαγγέλη δεν παίζω, το αποφεύγω. Θα πούμε αυτά τα οποία θέλαμε να παίξουμε και δεν έχουμε παίξει ακόμα. Εγώ θα ήθελα να παίξω το τέτοιο, όπως το λένε και το Unknown Planet και το Familiar Tales που σου είπα. Λοιπόν, εγώ να πω κάποια από τα οποία δεν τα... ένα που έχετε αναφέρει, το Revive, θέλω να παίξω πάρα πολύ. Village Rails. Παιχνιδάρα. Το Osprey Games. Παιχνιδάρα. Απίστευτο, όπως και το Village Green, το άλλο. Ναι. Το Hit Petal to the Metal. Το Days of Wonder. Φοβερή και παραγωγή φαίνεται και φαίνεται πάρα πολύ καλό και απλό. Εμένα μου φάνηκε πολύ basic. Σαν flame. Το αντίθετο μου φάνηκε. Α, too much για αυτό που είναι. Έχω διαβάσει, δεν έχω δει, δεν έχω παίξει το game, είναι ότι δεν είναι τόσο, μου είπαν ότι δεν είναι τόσο exciting στο, γιατί δεν νιώθεις το racing, ρε παιδί μου. Αυτό, αυτό σαν δεν το έχουμε παίξει, άμα το παίξω, δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι διαφορετικά το... Και το Ready, Set, Bet, έχω ακούσει, έχει γίνει χαλασμός στο Racing γενικά. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Και λένε δεν το περιμένανε για αυτό το παιχνίδι να έχει τέτοια επιτυχία. Βέβαια θέλει άτομα. Θέλει άτομα, ναι, είναι 2 με 9 παίκτες και προτείνεται από 4 και πάνω. Εγώ δεν έβαλα το The Think, βέβαια πολλοί κράζουνε, δεν ξέρω, αλλά είναι άλλο παιχνίδι με... στην οκτάδα δηλαδή. Το μεγάλο το αρνητικό είναι αυτό, ότι είναι καθαρά παιχνίδι. Κοίτα, απλά οι εταιρείες βγάζουν lower player count για να πουλήσει και τους λέει θα το παίξω στην ανάγκη και με 2 άτομα ή solo. Που είναι εξαιρετικό. Δηλαδή πολλοί στα σχόλια το κράζανε, αλλά είναι άλλο παιχνίδι. Με 5, άλλο παιχνίδι με 8. Και γι' αυτό δεν μπήκε μέσα, θα τα μέσα στην δεκάδα. Εσύ Δημητρή. Εγώ τι. Αν μιλήσει, μισό λεπτό. Endless Winter σίγουρα θα ήθελα να παίξω. Ακόμα που δεν είναι κι εγώ. Και το Revive. Και το Woodcraft. Το Revive έχει πολύ περισσότερο. Το Revive και το Woodcraft. Το Revive ήταν πολύ καλύτερο από ό,τι φαινόταν. Σαν μια καλοδεδομένη μηχανή. Αυτό ακριβώς. Φαινόταν όμορφο, φαινόταν ότι θα είναι καλό, αλλά δεν ήταν τόσο καλό. Είναι παραπάνω από ό,τι φαινόταν. Σούπερ. Ωραία. Οπότε, αυτό ήταν το top 10 και των 4 μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ρίξουμε ζάρι. Καλές γιορτές, καλή χρονιά, καλά παιχνίδια. Και θα τα ξαναβούμε του χρόνου με καινούριο top 10. Να περάσετε καλά, καλή χρονιά.